ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό με τους κοροχοπίπυρο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες καμπτουδόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπαλακωτισμό, λέμε πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω τα πόδια της μελαγχολίας και να κάνουμε και σήμερα μία γνή, μία αυθεντιά ζουμουσάδα! Αυτά που λέτε... Τι έγινε, παιδιά, το Σαββατοκύριακο? Χιόνι αυτά, χιονοπόλεμο, έχιον ανθρώπους, σέλφι, χαμός αυτά, πώς τη λένε, Σοφία, τι λένε αυτοί με τα χιόνια. Έρχεται τώρα, λέει, ο τηλέμαχος. Να της πει τι, να του πει, Σοφία, τι λιώνω για σένα για να έρθεις εσύ. Αυτά είχαμε που λέτε το Σαββατοκύριακο. Έγινε κάτι άλλο το Σαββατοκύριακο. Α, φύγαμε Παρασκευή με Πρίγιοβιτς και γυρίζουμε χωρίς. Εννοείται ότι θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Εννοείται, γιατί θα σκάσω, δεν μπορώ. Περίμενα δηλαδή πότε θα έρθει η Δευτέρα να τα πω. Κρατήθηκα να μην βάλω ανάρτηση στο διαδίκτυο, γιατί δεν είχα και όρεξη κιόλας. Το ότι χαλαστήκαμε όλοι 100% δεν χρειάζεται να λέμε τα αυτονόητα. Έτσι, δεν νομίζω ότι υπάρχει έστω και ένας που χαίρεται. Εκτός κι αν είναι ο λογιστής του, ας πούμε, εκτός κι αν είναι αυτός που του φυλάει τα λεφτά. Έτσι, αυτό είναι το δεδομένο. Θεωρώ επίσης ότι δεν είναι έντιμο και σωστό, αυτή είναι η δική μου άποψη, εσείς μπορείτε να υποστηρίξετε κάτι άλλο, ο καθένας έχει τη δική του άποψη, ότι δεν είναι έντιμο αυτόν που μέχρι προχθές τον αποθεώναμε, ποδοσφαιρικά πάντα μιλάω, για το θέμα του χαρακτήρα θα το συζητήσουμε, ποδοσφαιρικά δεν μπορεί μέχρι προχθές να ήταν ένας από τους κορυφαίους που είχαμε ποτέ, γιατί είδα και τέτοια ποσταρίσματα απαξίωσης, σιγά μωρέ και τα λοιπά. Δεν είναι ωραίο, παιδιά. Δηλαδή, την Παρασκευή που έπαιζε για μας τα Πεκταράς, ήταν ένας από τους τρεις κορυφαίους που είχαμε ποτέ στη θέση, αν όχι ο κορυφαίος μαζί με Σαράφη. Και επειδή αποφάσισε να πάει εκεί ξαφνικά, δεν είναι καλός παίκτης. Όχι. Λάθος. Λέω εγώ. Όσον αφορά, ξαναλέω, στην ποδοσφαιρική αξία. Το να απαξιώνεις κάτι επειδή δεν είναι πια δικό σου και λες, εντάξει μωρέ, σιγά τώρα. Είναι λάθος. Δεν είναι ωραίο. Δείχνει βέβαια πόνο. Δείχνει πόνο, δείχνει ότι τον αγαπάς αυτό. Είναι σαν ένα χωρισμό. Που αποφασίζει να φύγει αυτή και ενώ μέχρι προχθές την αποθέωνες, ξαφνικά να αρχίσει να λες ένα μωρή. Εντάξει, και ξέρεις, είχε και αυτό, είχε και εκείνο, ή είσαι κάτι την γυναίκα, ή είσαι κάτι την κόμενα, ή ας πάει που θέλει. Δεν είναι έτσι. Τώρα, αυτό αφορά στην ποδοσφαιρική αξία. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε τουλάχιστον σε αυτό συνεπείς σε αυτό που λέμε. Τώρα, όσον αφορά στο χαρακτήρα. Καταρχήν να πω, δεν ήξερα τίποτα την Παρασκευή που έλεγα για την Πυριοβίτσενα και ότι τα εκατομμύρια πάνω από το κεφάλι και ότι θεωρώ ότι είσαι ένα φιλόδοξο παιδί και δεν θα πας σε κανένα νεκροταφείο. Αυτό αφορούσε στην πρόταση των Κινέζων που είχε απορρίψει ο ΠΑΟΚ, πάλι με πάρα πολλά λεφτά και για τον παίκτη και τη ρήτρα θα κάλυπταν οι Κινέζοι και χίλια δυο άλλα. Ήρθα λοιπόν οι Σαουδάραβες. Ήρθε η τελευταία ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Τελευταία, προτελευταία, κάτι τέτοιο. Δηλαδή πέφτεις και β' εθνική, ας πούμε, στη Σαουδική Αραβία. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Δεν είναι σύνθετα. Ο Πρίγιο επιλέγει να πάει σε ένα ποδοσφαιρικό νεκροταφείο. Θάβει την καριέρα του, αλλά θα γίνει ένας πάμπλουτος άνθρωπος. Μας αρέσει? Εννοείται ότι δεν μας αρέσει. Εμείς ΠΑΟΚ ήμασταν και πριν τον Πρίγιοβιτς, ΠΑΟΚ ήμασταν και κατά τη διάρκεια που είναι εδώ ο Πρίγιοβιτς, ΠΑΟΚ θα είμαστε και αύριο αν ο Πρίγιοβιτς τελικά φύγει. Αφήστε ένα πολύ μικρό ενδεχόμενο. Υπάρχει μία εκκρεμή, μία συζήτηση με τον Σαββίδη. Εκκρεμή μία, ξαναλέω, μία συνάντηση με Ιβάν. Τι μπορεί να υποθεί εκεί, δεν ξέρω. Πάντως, χθες στο Ντουμπάι δεν έβαλε τζίφρα, παρά την πίεση του Τούρκου μάνατζερ. Την τζίφρα δεν την έβαλε, τον πίεσαν, είπε πρέπει να μιλήσω, είναι ηθικό το θέμα, πρέπει να μιλήσω και με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος μου έχει συμπεριφερθεί σαν πατέρας. Με αυξήσεις, με είχε βασιλιά εκεί που ήμουν και ό,τι ήθελα. Άρα αφήνουμε ένα πολύ μικρό παραθυράκι. Τώρα, λέω τη σκέψη μου και μετά από χορηγούς, γιατί περιμένω δύο μέρες να τα πω και δεν κρατιέμαι. Τα λεφτά έχουν λυγίσει και τους πιο δυνατούς.
για τους πιο δυνατούς. Έλεγα όμως, παιδί μου, μήπως ήσουν λίγο φιλόδοξος. Μήπως ήσουν λίγο παραπάνω φιλόδοξος. Να τελειώσεις έστω τη χρονιά, να πάρουμε το πρωτάθλημα, να παίξεις ένα Champions League στους ομίλους, να εκτοξεύεις την καριέρα σου και να πας να παίξεις σε μια σπουδαία αγγλική ομάδα, σε μια σπουδαία ισπανική, σε μια σπουδαία γερμανική, σε μια σπουδαία ιταλική, τέλος πάντων σε ένα προηγμένο πρωτάθλημα. Γιατί δεν είσαι 34. Και ο Ινιέστα πήγε και έπαιξε στο Κατάρ, να πούμε. Και ο Τσάβι πήγε έπαιξε στο Κατάρ, Σαουδικές Αραβίες, Ντουμπάι, δεν ξέρω που, Κίνα, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τις χώρες, αλλά το κάναν όταν τελειώσανε ποδοσφαιρικά. Είπαν ότι τώρα πάμε να κάνουμε μια τελευταία γερή μπάζα. Εσύ αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα στα 28 σου. Το κάνεις στο παιδί σου, στα εγγόνια σου. Τι θα λες, ας πούμε, όταν γεράσεις? Ότι ξέρετε, παιδιά, πήγα στη Σαουδική Αραβία και πέρασα τέλεια? Ή θα μιλάς για τα 2 χρόνια στον ΠΑΟΚ, για αυτά που έζησε εδώ? Είναι ξεκάθαρο ότι τα χρήματα είναι απίστευτα. Ακόμα και για Σαουδάραβες. Του δίνουν, θα το πω έτσι χοντρικά, για τα 4,5 χρόνια σχεδόν 30 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, δεν πρόκειται να τα βρει πουθενά αυτά. Οκ, δεν αντιλέγω. Ούτε αφορίζω με τη μία. Κατανοώ. Απλά βάζεις το χρήμα πάνω από τη φλόγα ενός ποδοσφαιριστή που είναι 28. Πάνω από τη φιλοδοξία σου. Πηγαίνεις σε ένα νεκροταφείο, όπως έλεγε την Παρασκευή, πώς πήγαιναν οι ελέφαντες πίσω από το καταράκτη, στον Ταρζάν με τον Τζόνι Βαϊσμίλερ, αφήνεις το κουφάρι σου και μένεις εκεί. Θα είσαι λοιπόν ένας πλούσιος θαμμένος. Ένας θαμμένος ποδοσφαιριστής, αλλά πάμπλουτος. Οκ. 25.000 ευρώ του δίνουν για κάθε γκολ που θα βάζει. Εγώ πρέπει να δουλέψω 2,5-3 χρόνια να πάρω αυτά τα λεφτά. Προφανώς κάποιος άλλος εκεί πέρα έξω να δουλέψει και 4 και 5 χρόνια και 6. Λοιπόν, εντάξει, Λιάνα μου, το άκουσα και αυτό. Θα πω και γι' αυτό. Εντάξει, αυτό είναι προσωπικό. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτό που λες. 25.000 ευρώ λοιπόν για να βάλει γκολ. Για κάθε γκολ που θα βάζει θα παίρνει 25.000. Επίσης, για κάθε νίκη που θα κάνει αυτή η ομάδα με τα κιτρινόμαυρα θα παίρνει 50.000 ευρώ. Σκοράρει δεν σκοράρει. Δηλαδή, ας πούμε, αν η ομάδα κερδίσει και βάλει και ένα γκολ ο Πρίγιοβιτς, έχει 50 και 25, 75. Α, σε περίπτωση που βάλει 2 γκολ θα παίρνει, ας πούμε, σε ένα ωραίο απόγευμα, μέσα σε 1,5 ώρα, 100.000. Οκ. Κανένας δεν λέει ότι, ρε παιδιά, εντάξει, τώρα είναι πρόταση αυτή. Όχι, μένουμε άναυδοι μπροστά στο ποσό. Άλλα πράγματα βάζουμε όμως. Υπάρχουν πράγματα που δεν αγοράζονται, φίλε. Υπάρχουν πράγματα που δεν αγοράζονται. Πού πήγε η φιλοδοξία σου? Εμείς δεν, εντάξει, το κατανοώ ότι δεν θα θέλεις για πάντα να είσαι στην ανύπαρκτη Super League. Ναι, δεν είχες φλόγα να πας να παίξεις στην Αγγλία. Να πας να παίξεις σε μια Newcastle, σε μια Tottenham, σε μια Everton, σε μια, ξέρω, σε μια Ισπανική, στη La Coruña, στη Βαλένθια. Δεν είχες τέτοια φλόγα να πας να παίξεις σε μια σπουδαία Ιταλική, σε μια σπουδαία Γερμανική. Θάβεσαι στα 28 για το χρήμα? Ξέρεις πώς είναι εκεί η ζωή? Μίλησες στη γυναίκα σου για το τι έχετε να συναντήσετε εκεί? Θα είσαι σε ένα χρυσό κλουβί. Οι γυναίκες απαγορεύονται να οδηγήσουν, απαγορεύονται να βγουν βόλτα μόνες χωρίς άντρα δίπλα, απαγορεύονται να κολυμπήσουν, απαγορεύονται να κοιτάξουν έστω και άλλον άντρα, να βάλουν make-up, οτιδήποτε. Σε μια χώρα που έχει δεκάδες αποκεφαλισμούς κάθε χρόνο. Εκεί πας, εκεί πας. Σαν ζωή ρε, ρε παιδί μου, γιατί μπορεί να πεις ότι ναι ρε παιδιά, εντάξει, και τι έγινε, αποφάσισα να συνταξιοδοτηθώ στα 28 μου. Αποφάσισα να συντοξιοδοτηθώ στα 28 μου. Σε χρυσό κλουβί. Και μάλιστα να πεις έστω στην πρωταθλήτρια, ξέρω εγώ, Σαουδικής Αραβίας, να παίξεις Champions League όπως έκανε ο Μπέρκ. Πας στην τελευταία, στην προτελευταία. Δεν μπορούσες να πεις, παιδιά, ακούστε κάτι. Εδώ κάτι έχουμε ξεκινήσει. Στο Σαουδάραβα. Με θέλεις? Αν με θέλεις, θα με θέλεις και σε 4 μήνες, φίλε. Θα με αφήσεις να παίξω Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτι, Απρίλη.
και στο τέλος του Μάη θα έρθω να κάνουμε ό,τι θες. Θα έρθω να κάνουμε ό,τι θες. Αφήνω κάτι ημιτελές εδώ. Το οφείλω σε αυτούς τους ανθρώπους που με κοιτούσαν στα μάτια μέχρι την Παρασκευή και με έχουν κάνει να αισθάνομαι Θεός για πρώτη φορά στην καριέρα μου. Το οφείλω σε αυτά τα παιδάκια που ήρθαν και με περικύκλωσαν στα σπάτα και κλαίγαν από τη χαρά τους και μου κάναν ζωγραφιές. Ρομαντικό θα με πεις. Ρομαντικό. Μαλαμπίμπι, ρομαντικό. Δεν δεκτώ, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τώρα, στο πιο προσωπικό, σε ένα φίλο που εχθές, δεν ξέρω αν είναι πάω, μου έγραψε ωραία τα λες, λέει, και τα λοιπά, ότι δεν πρέπει να φεύγει ο παίκτης για τα λεφτά. Εσύ, λέει, δεν θα φεύγες. Εγώ, φίλε, σε αντίστοιχη περίπτωση, δεν θέλω να αναφέρω σταθμούς που μου έστρωσαν ένα χαλί με λεφτά. Τρομερή πρόταση, θα μπορούσα να λύσω πολλά προβλήματα για μένα, για την οικογένειά μου. Για να αφήσω σταθμό μεσούσης της περιόδου, γύρισα την πλάτη και είπα δεν μπορώ να προδώσω αυτούς οι οποίοι με έχουν οι άνθρωποι ευχαριστημένο. Με πολύ λιγότερα από αυτά που μου δίνεις, οκ, okay, δεκτό. Αλλά δεν πρόδωσα την εμπιστοσύνη κάποιων ανθρώπων. Δεν πρόδωσα αυτό που είχα ξεκινήσει. Δεν πρόδωσα την παρέα, την... Δεν πρόδωσα το συναισθηματικό σκέλος. Δεν πρόδωσα κάποιες από τις αρχές μου. Το λέω έτσι, ειρήσει των παρόδων. Είναι τελείως διαφορετικά τα μεγέθη, είναι διαφορετικά τα επαγγέλματα. Απλά επειδή πολλοί λένε, ωραία, μιλάς, λέει, αλλά άμα εσένα, άμα εμένα, εμένα στο δικό μου μικρό κόσμο λοιπόν, ήρθα και μου είπαν φύγε τώρα. Δεν έφυγα, δεν το έκανα. Και ξαναλέω, δεν μιλάω για ραδιόφωνα, τωρινά, προηγούμενα, επόμενα αυτά. Λέω γενικά, συνέβη όμως και στο δικό μου μικρό κόσμο. Και εκεί είπα τι. Η συνέβη, ας πούμε, να μου δώσουν από ένα χορηγό που δεν έπρεπε να τα πάρω αυτά τα λεφτά, γιατί δεν ήταν καθαρά τα χρήματα από συγκεκριμένη εταιρεία. Τα κλώτσισα και μετρούσα ένα-ένα, ας πούμε, τα ευρουλάκια μου για να βγει ο μήνας όταν ήρθε αυτή η τεράστια πρόταση. Απλά δεν έπρεπε, γιατί αυτά τα λεφτά δεν ήταν καθαρά. Δεν έπρεπε να τα πάρω από το συγκεκριμένο χορηγό. Κλείνω τη μικρή παρένθεση έτσι, επειδή πολύ εύκολα με έσυ. Εγώ, εντάξει, λέω, δεν είναι το ίδιο, είναι όμως κάτι παρεφερές. Το ερώτημα είναι το εξής. Αν έμενε ή αν μείνει, θα είναι ο ίδιος? Δηλαδή, όταν έχεις σηκωθεί, όταν έχετε μια τέτοια πρόταση και σου παίρνει τα μυαλά, έστω ότι τον πείθει τώρα, ας πούμε, ο Ιβάν. Αύριο υπάρχει συνάντηση, λέγεται. Και του δίνει, ξέρω εγώ, 2 εκατομμύρια. Πώς θα του δώσει τώρα για να μείνει? Θα είναι ο ίδιος ή μήπως αν εξενερωμένος, γιατί ξεσηκώθηκε και θα έχει πάντα στο μυαλό του ότι εκεί σε κάθε γκολ θα έπαιρνε 25 χιλιάρικα, ενώ εδώ δεν θα παίρνει 25 χιλιάρικα σε κάθε γκολ ή 50 χιλιάρικα σε κάθε νίκη. Αλλά αυτό θέλεις να λες, γυρνώντας πίσω στα 45 σου, στα 50, στα 60, στα 70, στα 80, στα εγγόνια σου, τι θα αναφέρεις? Ότι στα 28 μου πήγα στο χρυσό κλουβί να δίνω μάχη για τη σωτηρία? Σε άδειες εξέδρες, παιδιά. Αν δείτε, γυρίστε λίγο χθες, έτσι από περιέργεια, γύρισα να δω λίγο Σαουδική Αραβία. Είναι άδειες οι εξέδρες. Άδειες. Για να ικανοποιηθεί η γκάβλα ενός πολυεκατομμυριούχου, ο οποίος θέλει να φέρει καλούς παίκτες, έτσι. Γιατί αυτό είναι ένα προσωπικό τερτύπι, ένα προσωπικό βίτσιο ενός ζάμπλου του, που θέλει να κάνει καζούρα, ας πούμε, στον άλλο ζάμπλου του που έχει τις πιτρολοπηγές, τον απέναντι. Ο άλλη χάτ στην άλλα είναι, ο άλλο αυτό, ο έλε μου μη μπει στον τόπο σου, αυτό είναι. Δηλαδή δεν καίει μέσα σου ποδοσφαιρική φλόγα? Εσύ δεν είσαι που κλωτσούσες τα αποδυτήρια μέσα επειδή τρελάθηκες μετά τον αποκλεισμό με τη Βίντι? Δεν θέλεις να παίξεις ένα μεγάλο πρωτάθλημα? Δείχνει μήπως μία ανασφάλεια αυτό, ότι ας τώρα είναι, τώρα παιδιά μου τα δίνουν. Τα παίρνω και φεύγω. Αυτός πραγματικά έχει φλόγα, ρε, και έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, ξέρεις τι λέει? Σιγά μην πάω στο ποδοσφαιρικό νεκροταφείο. Αν με θέλουν τόσο πολύ, θα με θέλουν και σε 5 μήνες. Ας πάει άλλος. Πήγε ο Ροντρίγκες, πήγε. Πήρε πόσα εκατομμύρια. Θα πάρει η ομάδα 1,8. Δεν έχω να πω κάτι για τον Φρανκ Άρνεσεν. Ακόμα εισπράττει η ομάδα. Τεράστιος. Και με τα λάθη του και με τις παραλήψεις του και. Ακόμα η ομάδα παίρνει. Αποφάσισε ο Ροντρίγκες να πάει στο ποδοσφαιρικό νεκροταφείο. Okay. Εγώ θεωρώ ότι εσύ όμως, Αλεξάνδρα Πρίγιοβιτς, είσαι κάτι ανώτερο, ρε παιδί μου. Φαίνεται ότι δεν πρόλαβες να μπολιαστείς με αρκετό ΠΑΟΚ. Δεν πρόλαβες να μπολιαστείς με αρκετή φιλοδοξία. Αλλιώς δεν θα πήγαινες εκεί. Να θαυτείς ποδοσφαιρικά, το ξαναλέω, για τα λεφτά δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Ούτε πρόκειται να σε βρήσουμε, ούτε να σε απαξιώσουμε, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Θέλεις να πας, παλικάρι μου? Ορίστε, να τη πόρτα. Εμείς υπήρχαμε πριν από σένα. Υποστηρίζουμε συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένες αρχές. Εμείς είμαστε ΠΑΟΚ. Εσύ δεν είσαι, οκ. Okay. Ούτε έχουμε την απέτηση. Δεν σου λέμε μήνα για την ΠΑΟΚΑΡΑ. Βλέπεις τι σου λέμε.
Εγώ προσωπικά. Δήλωσα ένα εκπομπή, ρε παιδί μου. Δεν σου λέω μήνε κατά τέσσερα γράμματα αυτά για τις αλυσμόνες πατρίδες. Όχι. Αυτά και είναι εμάς, φίλε. Αυτά και είναι εμάς. Εσένα τι σου λέμε, ποδοσφαιρικά κάνεις μία αυτοκτονία. Πηγαίνεις στο πουθενά. Δες τι πάθανε αυτοί που πήγαν εκεί. Εξαφανίστηκαν από το χάρτη. Έχεις τέτοια ανασφάλεια, δεν πιστεύεις στον εαυτό σου. Ότι θα κάνεις ένα γαμάτο πεντάμινο τώρα να βάλεις άλλα 10 γκολ. Να πάμε να παίξουμε ομίλους Champions League σε Ντόνια. Να σε δουν ακριβοθόρητες ομάδες, δύσκολες ομάδες, κορυφαίες. Και να πας και να παίξεις 29, 30, 31. Να πας να παίξεις 2-3 χρόνια σε ένα κορυφαίο σύλλογο. Και να έχεις να καμαρώνεις το παιδί σου και στα εγγόνια σου. Ότι ξέρεις κάτι, μου στρώσανε και ένα χάλι τότε. Όπως έκανες με τους Κινέζους. Τι έγινε τώρα, τι άλλαξε δηλαδή στους Κινέζους, γιατί είπες όχι. Και τώρα σου πήραν τα μυαλά, γιατί είναι διπλάσια, τριπλάσια η πρόταση, έτσι. Κατανοητό. Μην περιμένετε πάντως μυρολόγια, μην περιμένετε κλάψα. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να υπάρχει μετά από τον Κούδα, μετά από τον Αποστολίδη, μετά τον Μπαρίδη, μετά τον Σαράφη, μετά τον Τερζανίδη. Συνέχισε να υπάρχει, συνέχισε να υπάρχει και να μεγαλουργεί. Μετά από τον Πάμπλο Γκαρσία, μετά από τον Λίνο, μετά από τον Κοσεσάο, μετά από κολοσσούς συνέχισε να υπάρχει. Δεν πρόκειται να κλάψουμε για κανένα να βάψουμε μαύρα. Ούτε να παρατήσουμε τη φλόγα του τίτλου. Είναι κρίμα όμως που θα σου στέλνουμε φωτογραφίες από τη Στέψη το Μάιο. Σε κάτι το οποίο, και το ξαναλέω, μην μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία στο τρυπάκι της απαξίωσης. Δεν είναι έντιμο. Έλα μωρέ και τι και ποιος. Όχι. Όχι. Χάνουμε έναν από αυτούς που δεν τους βρίσκεις εύκολα. Χάνουμε έναν από τους εκλεκτούς. Και δεν είναι ωραίο. Καταλαβαίνω βέβαια το συνέστημα σε θολώνει και λες άντε ρε από εκεί. Άλλο αυτό να πεις. Προτίμες ρε τα λεφτά. Αγοράζονται κάποια πράγματα. Αυτό που έζησες εδώ νομίζεις θα το ζήσεις εκεί. Το ίδιο πράγμα θα το ζήσεις. Όχι. Και λέω σε αυτούς που λένε και τι έγινε. Εγώ σας λέω ότι αύριο συναντιέται με τον Ιβάν και ο Ιβάν τον πείθει τελικά. Και αποφασίζει ο παίχτης να πει όχι στα πολλά εκατομμύρια γιατί έχει φιλοδοξία. Και κάνει μια συμφωνία να μείνει έστω άλλον ένα χρόνο, 6 μήνες, δεν ξέρω εγώ πόσο. Και να φύγει μετά. Μετά θα είναι πάλι καλός ποδοσφαιριστής. Γι' αυτό μην μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία. Ενώ σαν παίκτη. Σαν παίκτη τεράστιο. 55 γκολ σε 86 μάτς. Τέλος. Αποτελεί μέρος της σύγχρονης ιστορίας του ΠΑΟΚ. Αυτό δεν αλλάζει. Και δεν θα πρέπει το συνέστημα να μας τολώνει το κεφάλι. Και εγώ έτσι είμαι, μην νομίζετε. Απλά αμέσως λέω, πρόσεξε. Δεν γίνεται την Παρασκευή να είναι ο κορυφαίος σκόρερ που είχαμε και μέσω Σαββατοκύριακο από τα ρίσματα απαξίωση ποδοσφαιρικά ξανά. Για το χαρακτήρα τον μπορεί ο καθένας να πει ότι θέλει. Ότι ρε εσύ, για το χρήμα. Για το χρήμα, ρε φίλε, θα πας εκεί να θαυτείς. Ούτε έχουμε καμιά απέτηση, ούτε είχαμε καμιά προσδοκία να μείνεις για πάντα εδώ. Και ας έλεγα εγώ ότι εδώ πρέπει να ασπρίσει η κοτσίδα σου. Αυτό που θα ζήσεις εδώ, αυτό που θα ζούσες εδώ, δεν θα το ζήσεις πουθενά. Το καταλαβαίνεις και δεν έχει να κάνει με τα χρήματα, έχει να κάνει με πράγματα που δεν αγοράζονται. Η αγάπη, η λατρεία, αυτό που έζησες εδώ, το πάθος στα μάτια του κόσμου, δεν πρόκειται να το έχεις. Δεν πρόκειται να το έχεις εκεί. Γέμισε ποσταρίσματα το διαδίκτυο. Μας χάλασε εννοείται 100% την ψυχολογία το Σαββατοκύριακο. Αλλά στο τέλος, βγαίνοντας από αυτό, παιδιά, τουλάχιστον εγώ έτσι σκέφτομαι, ρε παιδί μου. Ξέρεις τι λέω, φίλε, θέλεις να πας. Οκ, μπορώ. Ούτε συμφωνώ με αυτούς που λένε, α, πουλάμε τον πρίγιο του. Τι πουλάμε, ρε. Έρχεται ο άλλος και σου λέει, ποια είναι η ρήτρα. 10. Πάρτα. Αν τα δώσουν όλα μαζί, αν δεν τα δώσουν, χαλάει. Εδώ δεν είναι δόσεις, ούτε Κοτσόβολος είναι, ούτε Media Markt. Πάρε, με δώσεις και όχι, θέλεις, οκ. Δεν τον πούλησε κανένας ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, αν το ρωτήσεις τώρα, θέλει να τον κρατήσει σαν τρελός η ομάδα. Και ο Ιβάν φυσικά. Αλλά παρακαλετό μου μπίπιπ, ξινό γαμπίπιπ. Δηλαδή άμα ο άλλος και σηκώθηκε, βουίζουν τα εκατομμύρια στο κεφάλι του. Το πιέζουνε οι μάνατζερ, ο Τούρκος, η Πολωνία, αυτά, γυναίκες, συγγενείς, αυτά, έτσι, αλλιώς, άντε τι, πόσο είσαι, 28, 29, να, έφτασε, 30, πού θα τα ξαναβρεις ποτέ αυτά. Άμα υπερισχύσει αυτό, τέλος, ό,τι και να πούμε εμείς. Δεν πουλάει ο παίκτης, δεν πουλάει ο ΠΑΟΚ τον παίκτη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Νομίζω το καταλαβαίνετε. Ούτε ψαχνόταν να πουλήσει. Αυτόν, τον κορυφαίο.
Τα πράγματα λοιπόν είναι απλά. Κανένα κλάμα, κανένα μυρολόι, περήφανα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άντε, λεβέντη μου, οκ. Okay. Φύγε εσύ αφού θέλεις να φύγεις. Εντάξει. Ή μήπως λείπουν από τον Ιβάν τα χρήματα. Ή μήπως είμαστε σε εποχές που αμάν πεθαίνουμε. Τι θα κάνουμε? Πουλάμε ό,τι έχουμε για να ζήσουμε. Δεν υπάρχουν αυτά. Το καταλαβαίνετε. 1,8 μπήκαν από τον Ροντρίγκες. 1,8. Η ομάδα δεν πρόκειται ούτε να σκύψει το κεφάλι, ούτε να βάλουμε μαύρες πλερέζες και όλη η οικογένεια, όλος ο οργανισμός. Όσοι ασχολούμαστε με αυτό το πράγμα νυχθημερών. Ξεκάθαρα. Τι θα έκανα εγώ? Εγώ τι θα έκανα? Θα έκλεινα εγώ σαν Ιβάν, εγώ σαν Ρασβάν, θα έκλεινα τον Ακπομ σε ένα δωμάτιο, τον Τζούμπα τον κλείδωνα μέσα και θα κατάπινα και το κλειδί και θα του έλεγα, έλα εδώ, άκουσε με λίγο, ναι. Τι είναι να παίρνεις μέχρι το τέλος της χρονιάς? Είναι να παίρνω, ξέρω εγώ, 200. Άλλα 500 αν βάλεις όσα γκολ έβαλε ο Κοτσίδας. Πόσα έβαλε ο Αλέξανδρος στον πρώτο γύρο? Ναι, μπορείς να βάλεις τα ίδια στο δεύτερο γύρο. Ναι, αυτό είναι ένα. Θα έχεις πριν τόσα. Δεύτερον, το βλέπεις αυτό? Είναι το συμβόλαιό σου. Τι έπαιρνες μέχρι τώρα, ξέρω εγώ, 500, 700, 800, ναι. Θα παίρνεις ένα 800. Αν βάλεις αυτά τα γκολ, είναι έτοιμο το συμβόλαιό σου. Και το να μολάς έξω στο κρύο, γυμνό, να τρέχει, γιατί έχει αρχίσει και προθερμαίνεται για να γαμπίπει όποιον βρει στον δρόμο του. Τον κάνεις τούρμπο. Του λες τώρα είναι η ευκαιρία σου, βγες έξω και πάρ' του στα σπλάχνα. Πάρ' του στα έντερα. Δάγκωσέ του το λαιμό. Και τον βγάζεις έξω στο κρύο, τυχώνει μέσα στο κρύο γιατί δεν ξέρει πώς να ηρεμήσει ο παίχτης. Λέω εγώ, αν δεν έρθει άλλος, γιατί υπάρχει περίπτωση να έρθει. Το ερώτημα είναι, βρίσκεται τώρα κάποιος, Γενάρη μήνα, και αν έρθει θα μπορέσει να καταλάβει τι παίζει? Πόσο καιρό θα κάνει να προσαρμοστεί στα χούγια της ομάδας, στις συνήθειές της, στους αυτοματισμούς, σε όλο αυτό που είναι η οικογένεια? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι είναι πιο φρόνιμο. Δεν ξέρω και τι είναι το πιο σωστό. Δεν μπορώ να, πραγματικά δεν ξέρω. Για τον Μπέρκ που ήρθαν μηνύματα. Ο Μπέρκ πάει στα 33. Πεκτάρα, δεν το συζητώ. Σε τι κατάσταση θα είναι μετά από 2 χρόνια στο ποδοσφαιρικό νεκροταφείο που πάει ο άλλος? Θα είναι σε υψηλό επίπεδο? Θα μπορεί? Θα μπει κατευθείαν μέσα στο πνεύμα της ομάδας, να αρχίσει να παστελώνει από το πρώτο μάτς? Δεν το ξέρω αυτό. Ο άλλος, ο Περέιρα της Μπενφίκα, γιατί ακούγονται διάφορα ονόματα τώρα. Δεν το ξέρω, παιδιά. Δεν το ξέρω. Δεν έχει υπογράψει ακόμα ο Πρίγιοβιτς. Το λέω σε σένα, Μαρία, καλημέρα, Ζουμουσού. Κωστή μου, κλάψαμε με τον Άγιο Βασίλη, λέει, και το ηχητικό και την Γκόλφο, παιδιά. Σήμερα θα πούμε αυτά που πρέπει. Αύριο μπορεί να βάλουμε την Γκόλφο και το 19. Okay. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω όμως και μία μελαγχολία, μία κατάθλιψη, μία παρέτηση από το στόχο, μία αποθάρρυνση, μία άλλη υποψυχία. Γιατί? Επειδή φεύγει ο κορυφαίος! Το ξαναλέω, φεύγει. Γιατί θα παρατάμε? Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα ή ο Πρίγιοβιτς θα πάρει το πρωτάθλημα? Ο ΠΑΟΚ θα το πάρει, βεβαίως. Με την πολύ μεγάλη συνδρομή του Πρίγιοβιτς. Αλλά τι, ρίχνουμε τα όπλα μας στην πανοπλία μας και λέμε τέλος, αυτό είναι. Α, και πάμε να κλάψουμε μαζί στη γωνία. Πάμε να κατεβάσουμε και μεσίστια τη σημαία στον ιστό. Να κλάψουμε όλοι μαζί. Να κλάψουμε. Αυτά ήθελα να πω, μπορεί και να ξέχασα κάποια. Αυτό το οποίο μέσα σε μία πρόταση περιγράφει όλη την κατάσταση είναι ότι προτίμησε το ποδοσφαιρικό νεκροταφείο, αλλά θα είναι πάμπλουτος. Σχεδόν 30 εκατομμύρια ευρώ, 25.000 ευρώ για κάθε γκολ, 50.000 ευρώ για κάθε νίκη. Δεν ξέρω αν... εγώ, παιδιά, δεν τα χωράει το μυαλό μου, συγγνώμη, αλλά δυσκολεύομαι. Και του δίνουν
5.300.000 ευρώ το χρόνο. 5.300.000 ευρώ το χρόνο. Οι Κινέζοι έφτασαν στα 4 εκατομμύρια. Εκεί που είπε όχι η ομάδα, άμα τη ρωτήσει η ομάδα και τώρα. Δεν τα έχει ανάγκη αυτά τα χρήματα. Πώς να σου πω. Για μένα δεν αξίζει τον κόπο να πάρεις 10 εκατομμύρια για να δώσει αυτόν τον παίκτη. Λέω εγώ. Από εκεί και πέρα όμως, με το ζόρι φίλε, εδώ δεν σε κρατάμε. Θέλεις, αποφάσεις ότι θέλεις να γίνεις πάμπλουτος αλλά να θαυτείς ποδοσφαιρικά. Αποφάσεις να βάλεις μια μαρμάρινη πλάκα επάνω στην καριέρα σου, η οποία όμως με μαρμάρινη πλάκα θα έχει και πλάκες χρυσού επάνω. Θα είσαι σε ένα χρυσό κλουβί. Τη ζωή σου εκεί ξέρεις. Η ζωή σου εκεί ξέρεις πώς θα είναι. Για σένα, για τη γυναίκα σου, η οποία είναι μια χαρά γυναίκα, μοντέρνα, όμορφη. Έχεις σκεφτεί πώς θα ζεις εκεί. Πού θα μεγαλώσει το παιδί σου. Σε μια χώρα που ο αποκεφαλισμός κάθε χρόνο είναι μέσα στο πρόγραμμα. Σε μια χώρα που στερούν την ελευθερία στους ανθρώπους. Με μεσαιωνικές μεθόδους. Τα έχεις σκεφτεί. Δεν τα έχεις σκεφτεί. Μπροστά ξέρω τι υπάρχει. Τα 30 εκατομμύρια. Αυτό είναι. Σου δολώνει το βλέμμα. Πέσαν βέβαια και οι μανατζαρέ επάνω και θα έχουν τεράστια μίζα. Όχι μίζα. Τεράστιο ποσοστό. Μέρισμα, πώς το λένε. Οι πρώην ομάδες, φίλοι, γνωστοί, αυτά καταλαβαίνεις. Για αυτούς τώρα είσαι η χρυσή κότα, φίλε. Έχεις τις αντοχές να πεις, επ! Για καθίστε καλά. Ωραία τα λεφτά. Ωραία. Θα γίνουμε πλούσιοι, ναι. Εγώ που μόχθησα τόσο πολύ για να φτάσω σε αυτό το επίπεδο, να παίξω μουντιάλ με την Εθνική Σερβίας. Καταρχήν το οφείλω σε ποια ομάδα. Ποια ομάδα μου έδωσε την εκτόξευση. Ποια ομάδα με έκανε να αισθανθώ ένας μικρός θεός. Ποια ομάδα με γέμισε με συναισθήματα, με τρέλα. Αυτή είναι η ομάδα. Θα καθίσω να την υπηρετήσω άλλους 5 μήνες. Λέω εγώ, θα μου πεις, ρε Κωστή, αλλάζει κάτι στους 5 μήνες. Όχι, αλλά αν πάρει το πρωτάθλημα και καταλάβει ότι παίζουμε ομίλους, πιθανόν το καλοκαίρι να πει, για καθίστε ρε παιδιά, τι πήγα να κάνω, πού πήγα να πού να θαυτώ. Μα δεν είμαι 35. Δεν είμαι 34 να πάω στο νεκροταφείο το ποδοσφαιρικό. Όχι. Ευχαριστώ πολύ. Φιλόδοξος, για να σου πω και κάτι άλλο, γιατί το άκουσα πολλές φορές, το διάβασα. Εδώ δεν πεινούσε κιόλας, έτσι. 1,5 εκατομμύρια ευρώ έπαιρνε. Και τώρα πιθανόν του κάνει αύξηση. Δηλαδή, δεν είναι ότι εδώ έπαιζε για πενταροδεκάρες. Θα μου πεις μπροστά σε αυτά που του δίνουν οι άλλοι, ναι, φαντάζει μικρό το ποσό. Οκ. Αλλά δεν πεινούσε κιόλας. Ή δεν είναι ότι εδώ ήταν απλά. Ρε παιδιά, απλήρωτος μας έχει ο μεγάλος. Να πούμε, είμαστε 6-7 μήνες μέσα. Μου χρωστάνε κάτι για συμβόλαια. Έρχονται και μας χτυπάνε τα κουδούνια, δεν πληρώνουν τα νίκια ή τα δίδακτρα σχολείου του παιδιού μου. Ή θέλουμε να πάμε στη χώρα μας και δεν μας κόβουν τα εισιτήρια. Οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχει αυτό. Βασιλιάς. Αλλά δεν μπορείς να το παλέψεις. Οι άλλοι κάνουν ένα κλικ έτσι, ανεβάζουν 0,0001 την τιμή του πετρελαίου και ξαφνικά έχουν δισεκατομμύρια στα ταμεία τους. Και το ξαναλέω για το προσωπικό τους βίτσιο. Ποδοσφαιρικά αυτό είναι, ρε παιδί μου. Πώς έχει ακριβό αυτοκίνητο και το κάνει βόλτα για να κάνει επίδειξη στον άλλον που έχει λιγότερο ακριβό, οι πλούσιοι μεταξύ τους, και τι κάνουν, αγοράζουν ποδοσφαιρικές ομάδες, είτε στη Σαουδική Αραβία, είτε στην Ιταλία, στην Αμερική, ομάδες rugby, baseball, είτε στην Αγγλία, έτσι. Τη Manchester City, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Για να κάνουν το κομμάτι τους, ρε φίλε. Ξεκάθαρα. Αν λοιπόν θέλεις και εσύ να γίνεις μέλος ενός τέτοιου πράγματος, με γεια σου. Με χαρά σου. Κανένας αφορισμός από πάλι. Από εμάς. Σαν εκπομπή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίσαμε, γιατί είμαστε και λίγο συναισθηματικοί, είμαστε και λίγο ρομαντικοί, νομίσαμε ότι έχεις αντιστάσεις. Νομίσαμε ότι προλάβαμε να σε μπολιάσουμε με αυτό που σημαίνουν τα 4 γράμματα. Που το ξαναλέω, δεν σου βγάζω αυτό σαν επιχείρημα. Μείνε για την παοκάρα μας, γιατί εσύ δεν είσαι παοκ. Δεν έχω απέτηση. Είσαι επαγγελματίας. Ποδοσφαιρικά και όσον αφορά στην καριέρα σου κάνουμε την κουβέντα για το τι πας να κάνεις. Αυτά ήθελα να πω. Ένα μπράβο στο μπάσκετ παρά τις δυσκολίες, παρά τις αδειξότητες, τα οικονομικά θέματα. Πήγαν και κάνανε πολύ σημαντικό διπλό μέσα στη Ρόδο. Όσοι νιώσατε ότι πρέπει αυτά τα παιδιά να τους πούμε ένα μπράβο αύριο 7.30 Χαποέλ Χολών στο Παλατάκι. Λοιπόν, πολλά πράγματα έχω να πω, αλλά... Okay, ένα μόνο έχω να πω, double ξανά το 19. Με ή χωρίς τον Μπρίγιοβιτς. Με ή χωρίς τον Μπρίγιοβιτς. Να έρθει εξάρι, σημαντικό,
Δεν ξέρω αν θα υπάρξει αντικαταστάτης τώρα. Αν μπορούμε να βρούμε τώρα έναν και να μπει γρήγορα στο νόημα, ή πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη στο Τσούμπα Ακπομ και κατά δεύτερο λόγο στον Καρέλη. Δεν το ξέρω αυτό. Θα αποφασίσει ο καθήλυνα αρμόδιος που λέγεται Ρασβάν Λουτσέσκου. Χρόνια πολλά να πούμε στους Φάνιδες χθες, στους Φώτιδες. Χρόνια πολλά στους Γιάννηδες σήμερα. Είναι μεγάλη γιορτή, θεωρώ, στην Τριάδα. Γιάννης, Ιωάννα, πρόδρομος. Και σήμερα είναι και ο πρόδρομος, έτσι δεν είναι? Όχι, χθες δεν είναι. Σωστά, σωστά. Και σήμερα Αγίου Ιωάννου. Να μην ξεκινήσω τώρα να λέω για Γιάννες και για Γιάννηδες. Θα χάσουμε τον τόπι. Θα χάσουμε τον τόπι. Στον Κανάρι το Γιάννη. Στον Γιάννη της Νανά στο Λούτιο. Θα ξεχάσω σίγουρα. Θα ξεχάσω σίγουρα. Έτσι. Και βέβαια, πρώτα απ' όλα, στον Ιωάννη Σαββίδη. Μην το ξεχάσουμε. Ο πρόεδρος, αυτό είναι το όνομά του. Αυτό είναι το όνομά του. Θέλεις να μείνεις, Αλεξάνδρ, πάρε και την αύξησή σου. Θα πάρουμε πρωτάθλημα, θα παίξω ομίλους. Πού θα πας? Εγώ θα πήγαινα με φωτογραφίες, πώς είναι η ζωή εκεί. Αν ήμουν, ρε παιδί μου, ποιος θα πάει να του μιλήσει? Αυτός ένα μηδέν. Ποιος θα πάει να το μεταπίσει σήμερα? Γιατί, αν είχε πάρει οριστικά την απόφασή του, χθες θα υπέγραφε που πήγε στο Ντουμπάι, που συναντήθηκε με τους ανθρώπους. Τον έψιναν για ώρες να βάλει την τσίφρα. Δεν την έβαλε, διότι θέλει να συζητήσει και με την ομάδα που του ανέστησε την καριέρα. Στη Λέγκη, ήταν στο πουθενά. Και έπαιξε και Μουντιάλ, Εθνική Σερβία και ασχολείται όλοι οι φίλοι μαζί του. Μέσα από τον ΠΑΟΚ. Okay. Θα πήγαινα έτσι, με φωτογραφίες. Τι πάθαν αυτοί που πήγαν εκεί? Τι έγινε η καριέρα τους? Δείτε λίγο. Πώς είναι η ζωή εκεί, πώς είναι αυτά? Εμείς αυτά έχουμε να σου προσφέρουμε, φίλε. Ναι, 2, 1, 800, ξέρω εγώ, 2, πόσα. Αυτά, αλλά και αυτά. Θέλεις? Καλώς. Να σου φιλήσουμε τα χέρια, να σε παρακαλέσουμε, να πέσουμε στα γόνατα. Ο ΠΑΟΚ γονιπετής δεν παρακάλεσε ποτέ κανέναν. Θέλεις? Αν πρέπει να θέλεις και εσύ να μείνεις εδώ. Αν δεν θέλεις, ορίστε. Η Παναγιά μαζί σου, φίλε. Άνοιξε λίγο την πόρτα να φύγει το παλικάρι, Λεβέντη μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα έκανες, στην ευχή του Θεού και της Παναγίας. Καλή συνέχεια καριέρας. Απλά να ξέρεις, όταν τερματίσεις την καριέρα σου μπροστά στο τζάκι, στα εγγόνια σου, θα μιλάς για αυτά τα 2 χρονάκια. Ούτε για τα πριν, ούτε για τα μετά. Για αυτά τα 2 χρόνια εδώ θα μιλάς. Και θα σου στείλουμε και φωτογραφίες από τον Double το καλοκαίρι. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Α, δεν είπα. Καλά, δεν είπα. Εντάξει. Okay, θα τους πω τους χορηγούς με το που θα γυρίσω. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έλα. Δεν πιστεύω να περιμένατε τίποτα, καμιά κατάθλιψη. Ε, το ξαναλέω. Χαλαστήκαμε πάρα πολύ. Δεν θέλω να σας... Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Όχι. Άλλο αυτό, χαλιέμαι, στενοχωριέμαι. Άλλο, τα βάφω μαύρα. Άνοιξε πέτρα για να μπω. Απαγγέλω καριωτάκι και θεωρώ ότι τέλειωσε ο ΠΑΟΚ, ή τέλειωσε η ζωή εδώ, ή πάει και το πρωτάθλημα. Κοιτάξτε και αυτά. Πάει το πρωτάθλημα, Τι πάει το πρωτάθλημα, ρε? Τι λέτε, συνέλθετε. Το ξαναείπα. Θα αμολούσα τον ΑΚΠΟΜ έξω στο χιόνι. Βγες και βάλε το αυτό σου στο χιόνι για να τη θασεύσει την κάψα σου, να μην πω άλλη λέξη. Και θα τον αμολούσα μετά, μέσα. Θα τον έκανα τούρμπο, τον ΑΚΠΟΜ, το Τσούμπα. Ξεκάθαρα μιλήσαμε. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Θα σας πω κάποια άλλη στιγμή για μια πολύ σημαντική βράβευση που πρόκειται να γίνει. Θα σας τα πω ένα-ένα. Πάμε να μην περιμένετε στις γραμμές άλλο. Αύριο θα κληρώσουμε τριήμερο στις θερμές. Αύριο θα μπούμε με δώρα, γιατί ακόμα σήμερα λείπει αρκετός κόσμος. Αύριο που θα ανοίξουν τα σχολεία να μπούμε σε διαδικασία πάλι. Να δώσουμε πράγματα. Ναι, και κρέατα λογικά. Μας ακούει ο Μιχάλης. Πάλι θα δώσουμε. Για εσάς που έχετε θέμα. Και τραπέζια θα δώσουμε. Και διαρκείες για το βόλεϊ. Και ένα μεγάλο δώρο από τη Δημητριάδης Group χρωστάμε. Αύριο θα γίνει αυτό. Καλημέρα σας. Ναι. Κάρε στα περμητίδο λεβαντάρσια σοπλικατόριο. Έτσι. Που σημαίνει? Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Έτσι. Έτσι! Και τι λέμε εμείς? Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε! Κουφάλα νεκροθάφτη, δεν θα πεθάνουμε ποτέ! Επίτηδες φωνάζω για να ανέβει όλος ο παοξίδικος κόσμος! Γιατί πολύ μύρλα έχει πέσει το Σαββατοκύριακο! Ακόμα κι εγώ σε αναχωρέθηκα, έτσι! Δεν υπάρχει κανένας που είναι χαρούμενος, αλλά δεν κατάλαβα. Τα είπες τόσο ωραία!
αλλά έχουμε και εμείς να πούμε τα δικά μας, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό και ανοίγω γραμμές. Λοιπόν, σε ακούμε λοιπόν. Καταρχήν, να πούμε χρόνια πολλά τον κύριο Ιωάννη Σαββίδη, τον Γιάννη της Νανάς, αυτούς που ξέρουμε, έτσι, και όλους τους Ιωάννης. Τον Γραμματικόπουλο, τον Κανάρη, όλα τα, όλα τα παιδιά. Και τις Φώτιδες που γιόρταζαν εχθές και τις Φανούλες και όλο τον κόσμο. Έτσι, έτσι. Υγεία πάνω απ' όλα να έχουν. Και πάμε τώρα. Έγινε καμία ανακοίνωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ ότι πουλήθηκε ο Πρίγιοβιτς? Όχι. Ερωτώ. Όχι. Ο Πρίγιοβιτς έβγαλε ανακοίνωση όχι στην ιστοσελίδα του ότι όχι εφεύγω όχι και αποχαιρέτησα την ομάδα? Όχι. Όχι. Τότε να μην το συζητάμε καθόλου. Γιατί κάνουμε κακό στην ομάδα? Πρόσεξε, Παύλε. Να σου πω κάτι. Δεκτώ αυτό που λες. Τυπικά δεν έχει τελειώσει τίποτα. Όταν όμως ο παίκτης βρίσκεται στο Ντουμπάι εχθές και συζητάει με τους ανθρώπους αυτής της ομάδας, καταλαβαίνεις ότι το πράγμα δεν είναι στη φαντασία μας. Ναι. Όχι στη φαντασία. Δηλαδή είναι απόλυτα υπαρκτό το θέμα. Ναι. Εγώ στην ηλικία που έφτασα, αυτά τα οποία έχω δει με τους μανατζαρέους. Σωστό. Μα γι' αυτό και είπα, αφήνουμε ένα παραθυράκι ανοιχτό. Μήπως την αυριανή συνάντηση με τον Ιβάν. Άσε να μιλήσει με τον Σαββίδη. Άσε να μιλήσει με τον Σαββίδη. Okay. Άσε να δούμε ανακοινώσεις. Πώς λέμε, κάναμε μια μεταγραφή, άμα δεν δω να στράψουν και να βροντίξουν και να κρατάει τη φανέλα. Ναι, ναι, δεν να αντιλέγω. Υπογράψει. Έτσι δεν, δεν είναι. Μα γι' αυτό είπα, γι' αυτό είναι. Είπα. Ας αφήσουμε, ναι, ένα μικρό τα παράθυρο. Είπες, εσύ τα είπες. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Το κυριότερο, παιδιά, όχι τον Μπέρκ να φέρει, το Μέση να φέρει, ο Λουτσέσκο μας έχει δώσει να καταλάβουμε ότι όποιον και να φέρει, ποτέ δεν θα το βάλει αμέσως μέσα να παίξει μπάλα. Ναι. Η μόνη λύση είναι αυτό που είπες εσύ. Να φωνάξει ο Σαββίδης στον αγμό. Πόρωσέ τον. Και βγάθω γυμνό στο χιόνι να τρέχει. Και κάτω να πλύσει εγκεφάλου. Έτσι, βάλτο να γυμνώ μέσα στο έτσι χιόνι με το σλιπάκι. Όχι, χώστη στο χιόνι για να μην μπει όποιον βρίσκεις. Έτσι λέμε τώρα για να μας φύγεις τα νεμπούρια. Λοιπόν, για να μην με βρίζουν οι υπόλοιποι, ναι, εγώ αυτά έχω να πω, μη στεναχωριέστε. Εμείς ΠΑΟΚ δεν γυρνάμε ούτε σε από τον Μούρτζη, ούτε από τον Σορλέν, ούτε από τον Λίνο. Εννοείται, εννοείται, ρε παιδιά. Εννοείται, εννοείται. Αυτά δεν χρειάζεται. Σαν τον Γκαρσία, λίγοι υπάρχουνε. Μην το συζητάς. Δεν βλέπω συμβόλαιο, υπογράψω. Άστο, άστο, δεν υπάρχει δεύτερος. Άστο. Δεν υπάρχει δεύτερος. Δεν υπάρχει. Όχι μόνο, κοίταξε, όχι μόνο ο Γκαρσία, έτσι. Κι άλλοι γυρίσαν την πλάτη στα λεφτά. Και Γιώργο, κάτι άλλο. Γιώργος Τουρσουνίδης, φίλε. Πακτολό ο Βάζελος. Πακτολό ο Βάζελος του Βαρδινογιάννη. Τι είπε, τι? Τον έπιασα μέσα στο Μακεδονικού το γηπέδο και μου λέει, καλά σοβαρά μιλάτε, Παυλάρα, μου λέει. Έτσι. Σοβαρά μιλάτε, που θα πάω κάτω, λέει, στην Αθήνα. Θα αφήσω την Παοκάρα. Φιλιά, γεια σου Παύλε. Δεν είναι όλοι έτσι. Δεν είναι όλοι έτσι. Θα τελειώσω με δύο φράσεις. Ναι. Βυζή Παοκ. Έτσι. Παοκ και ξερό ψωμί, εμείς μαζί για μια ζωή. Φιλιά, γεια σου Παύλε μου. Γεια σου, Συντριβανίση. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Μήπως γνωρίζετε, ναι, ποιος μπορεί να πείσει τον Πρυγιό? Η γυναίκα του βασικά, πιστεύω. Ακριβώς, Κωστή. Αυτή να πρέπει να σε συνδυασμό να με Ιβάν, εντάξει. Ακριβώς. Εκείνοι πρέπει να πάνε να βρουν, να τη δείξουν τις φωτογραφίες που λες, να τις μιλήσουν, ναι, τι εστί Σαουδική Αραβία, τι εστί εκεί πέρα η ζωή, και μετά ας πάνε να μιλήσουν με τον Πρίβιο. Ναι. Να του δείξουν κάποια πράγματα. Συνδυασμός να είναι. Πράγματα. Συνδυασμός. Ακριβώς. Πραγμάτων. Και η πρόταση που θα του κάνει ο Ιβάν και όλα αυτά τα οποία μπορεί να συζητήσουν για το εγγύς μέλλον, δηλαδή ότι μείνε και εμείς θα βάλουμε μια ρήτρα, ξέρω εγώ, 15. Αλλά άμα έρθει όμως μια πρόταση από μεγάλη ομάδα από προηγμένο πρωτάθλημα, θα σε αφήσουμε. Δεν ξέρω τι και πώς. Κωστή, άκουμε λίγο. Ο Ιβάν Σαββίδης, χρόνια πολλά του σήμερα, για να είναι επιχειρηματίας τέτοιου βελονικούς, είναι πολύ έξυπνος άνθρωπος και ξέρει να βρει τη λύση. Έγραψα προχτές, από Πόντιο γνωρίζετε. Αυτός έχει το βάλει είδα στο μυαλό του, ναι, πολλά πράγματα. Εδώ δεν μπαίνει στο γήπεδο, γιατί το είπε, το υποσχέθηκε. Ακριβώς. Απλά Μανώλη μου, συγγνώμη που σε διακόπτω, συγγνώμη που σε διακόπτω. Εδώ μπορεί να τον προσπεράσει ξεκάθαρα. Θα πάει, θα πληρωθεί η ρήτρα και δεν έχει ο ΠΑΟΚ, δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να κάνει κάτι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, κατάλαβες. Είναι ξεκάθαρο. Αλλά... Δηλαδή δεν μπαίνει σε διαδικασία, τον πουλάς πόσα θες, τόσα θέλω. Όχι, παιδιά, είναι λίγα. Δώσε παραπάνω, βάλε κάτι. Ναι, όχι. Δεν υπάρχει αυτό. Έρχεται, πληρώνει τη ρήτρα ντούκου, όχι δόσεις. Δεν είμαστε μαγαζί με ηλεκτρικά.
ντούκου τη ρήτρα και παίρνει τον παίχτη. Τέλος. Μου είπε κάποιος εχθές στο διαδίκτυο, λέει, γιατί δεν βάλανε 15 εκατομμύρια. Γιατί άμα ήταν 15 αυτοί θα κολώνανε, θα ίδρωναν οι παλάμες τους. Οι Άραβες θα πούνε 15 και φέρτον. Άλετα. Έτσι. Λοιπόν, θα σου πω κάτι όμως. Ο Σαββίδης έχει τον τρόπο να τον πείσει. Να, αύριο όταν θα μιλήσουν, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να τον πείσει. Όσο για παίχτη, αν είναι να πάρουν, θα πρέπει να τον έχουν πάρει ήδη. Δηλαδή, φεύγοντας ο Πρίγκεβιτς, αν φύγει, εγώ δεν θέλω να φύγει. Okay, να φέρει αντικαταστάτη, εισάξιο. Ναι. Ο Μπέρκ θα είναι, ίσως να είναι αναγκαία λύση, δηλαδή, επειδή ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα, δεν ξέρω. Αλλά έχεις όμως και έναν Τσούμπα. Αυτό εκεί πιστεύω. Εγώ πιο πολύ από εκεί περιμένω, γιατί ο άλλος που θα έρθει, έστω και έρχεται μέσα στη βδομάδα, εγώ σου λέω. Μπαμ, μπαμ. Πότε θα προλάβει, ρε Μανώλη, να μπει στο πετσί της ομάδας? Αυτό λέω. Πότε, δηλαδή, να εσωματωθεί γενικά, όχι μόνο στο πώς θα βάλει την μπάλα στο πλεκτό. Όλο αυτό που γίνεται, όλο αυτό, καταλαβες. Ο άλλος είναι ήδη εδώ. Μπορεί να είναι κατώτερο σε αξία από αυτό που θα έρθει ή που πρέπει να έρθει, αλλά είναι πιο έτοιμος. Και αυτός και ο Καρέλης που μέχρι τώρα δεν έβρισκε τον χρόνο του. Να το, εγώ αυτό θα τους έλεγα, ορίστε. Έτσι, βγάλτε μας τα μάτια. Βγάλτε μας τα μάτια εδώ, κερδίστε τη θέση σας για πάντα στον ΠΑΟΚ. Ξέρεις τι πειράζει περισσότερο? Που γίνεται τώρα. Που λες πάω για το πρωτάθλημα. Δεν ναι, εντάξει, αυτό είναι ξεκάθαρο. Απλά, άμα είμαστε σε μια κακή χρονιά. Αν ήμασταν σε μια κακή χρονιά, δεν συζητούσαμε το ίδιο. Ή αν δεν ήταν τόσο καθοριστικός αυτός ο παίκτης. Έγινε, Μανόλο. Και σταματήστε, μισό λεπτό, Κωστή, και σταματήστε τα ποσταρίσματα. Ας έρθει πίσω ο Αθανασιάδης ή ας πάρουμε πίσω τον Κουλούρη. Παιδιά. Δεν γίνεται με αυτά τα πράγματα τώρα. Να φέρουμε πίσω τον Αθανασιάδη, δηλαδή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πιστεύω πιο πολύ χιουμοριστικό ήταν αυτό το ποστάρισμα, το είδα έτσι. Δηλαδή, φέρ τον Κλάους, βάλ του Κοτσίδα κτλ. Νομίζεις ότι λίγοι το πιστεύουν? Έτσι όπως είναι ο Κλάους τώρα, δεν νομίζω ότι το πιστεύουν πολύ. Έγινε, Μανόλο. Χιουμοριστικό μου φάνηκε να βάλουμε περούκα στο Χατζαρίδη και να το στείλουμε αυτό που έγραψε. το είδα, εντάξει. Ναι. Πολλοί κόσμος αντέδρασε και με χιούμορ, τι να κάνεις. Δεν σκύβουμε το κεφάλι, ούτε απογοητευόμαστε. Γεια σου, Μανόλο. Γεια σου, Τσουκνίδα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Μην ξεχνάτε, Ελλάς Auto Service 47-43-12. Φανοποιείο, βαφείο. Εκεί πηγαίνει το αυτοκίνητό σας. Για ζυγοστάθμιση, για μικρό σέρβις, για μεγάλο σέρβις. Τμήμα ελαστικών, τμήμα υγραεριοκίνησης. Όπισθεν, κέντρο υγείας θέρμης. Εκεί που είναι το Άβαλον, στα Κταίο. Τα παιδιά γνωρίζουν, οι Χατζοπουλέοι, με την εγγύηση της Ελλάς Σέρβις τι πρέπει να κάνουν το αυτοκίνητό σας. Ξεκάθαρα, Ελλάς Auto Service. Καλημέρα, ναι. Έλα, Κώστα, καλημέρα. Καλώς τον Κωστάκη. Έλα. Τι κάνεις, Ζουμουσού. Καλή εβδομάδα. Ζουμουσού, αδερφέ μου, καλώς τον πλυντήριο. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε χρόνια πολλά σε όλους τους εργαζόμενους, σήμερα και χτες. Ναι. Πάρα πολλά παιδιά και ζουμουσάκια πολλά έχουμε. Πολλά. Και γνωστούς, να είναι καλά, γεροί και δυνατοί. Τώρα για τον Πρίγιο που λέμε, Κώστα. Λοιπόν, αν λέμε, αν φύγει. Κατά 90% είναι φευγάτος Γερμανά. Εγώ θα πω κάτι. Θα πρέπει να γίνει μεγάλη ανατροπή. Το λόγο στα μηνύματα ναι, που έρχονται. Πολύ μεγάλη ανατροπή. Δηλαδή δεν έχει υπογραφεί κάτι, αλλά θα πρέπει να γίνει τεράστια ανατροπή. Τη στιγμή αυτή που μιλάμε, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, ο παίχτης έχει φύγει. Χωρίς να έχουν πει. Ότι φεύγει. Λοιπόν, έβαλε η ομάδα μία ρήτρα 10 εκατομμυρίων, αλλά μην ξεχνάμε ότι η απόδοση του Πρίγιου εκτοξεύτηκε με τον ΠΑΟΚ, τώρα με εμάς. Φυσικά. Η αξία του δηλαδή όλη. Η απόδοση, φυσικά. Η αξία του και στη Λέγκια, Στη Λέγκια έπαιζε, χωρίς να έχει κληθεί στην Εθνική Σερβίας. Εδώ εκτοξεύτηκε. Εδώ έκανε μάτς στην Ευρώπη. Εδώ τον είδε ο κόσμος. Εδώ πήγε Μουντιάλ. Εδώ τον είδε, εδώ πήγε και με την Εθνική και στο Μουντιάλ και παντού. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, σου λέει άλλος θα πληρώσω τη ρήτρα, πάρει και αυτά τα χρήματα. Εντάξει. Δεν μπορούμε να τον κρατήσουμε και με το ζόρι. Δεν μπορούσε. Και όπως λες, κι αν μείνει, λέμε ότι μείνει, μπορεί να το μετανιώσει. Και που έμεινε. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Εμένα με απασχολεί και κάτι ακόμα, Κώστα. Και βέβαια. Που το είπα στην αρχή. Έστω και μένει. Εγώ σου λέω τον πίθο Σαββίδης θα είναι ο ίδιος. Αν είναι ένας παίχτης, ο οποίος μένει με μισή καρδιά, το παρακαλετό αυτό ξινό που λένε. Αν μείνει αποκαρδιωμένος, απογοητευμένος, αν νιώσει ότι έχασε την ευκαιρία να γίνει πλούσιος, όχι φίλε. Έτσι δεν θέλω. Αν είναι ένας άλλος Πρίγιοβιτς, δεν θέλω να μείνει αυτός ο Πρίγιοβιτς. Αλήθεια. Τι λέμε μεταξύ μας τώρα, τι θα γίνει και ξέρω εγώ, άκουνα. Τους λέω, έχετε στο καφενείο μου. Οπωσδήποτε ο Πρίγιοβιτς, όπως και ο Πασχαλάκης, ο Πέλκας, ο Βιερίνια, είναι παιδιά που κάνουν οπαδός. Που κάνει οπαδός όταν τρέχουν τα παιδάκια και ζητάνε αυτόγραφο και συζωγραφίζουν. Λοιπόν, το πρόσωπος, αλλά. Απλά είμαστε ΠΑΟΚ, δεν είμαστε παίκτης.
Α, μπράβο. Έχεις τον Ακπομπ, έχεις τον Καρέλη. Από πίσω τώρα, Πέλκα. Ήρθε ο Μιστακίδης, Μπίσεσβαρ, Δεμπεντάει. Μήπως πάρουμε τον τρελό πίσω. Έχουμε πίσω. Ζαμπά, δεν θα πάρει. Και η ομάδα θα σίγουρα κάτι θα έχει στο μυαλό της. Γιατί ήταν και Κινέζοι, κάτι Κινέζοι πιο μπροστά. Σου λέει, μη μου φύγει, ξέρω εγώ, δεν θα μείνει έτσι η ομάδα. Δεν το πρωτάθλημα. Γιατί... Μα η ομάδα, ο ΠΑΟΚ, είπε όχι στα πολλά εκατομμύρια των Κινέζων. Γιατί και οι Κινέζοι έδωσαν λεφτά και φέτος και πέρσι στο Σαχαλί. Η ομάδα απέρριψε. Είπε, δεν θέλουμε. Και από την Μπορντό και από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνα. Τώρα όμως έρχεται ο άλλος και λέει, πληρώνει τη ρήτρα και το κυριότερο. Έχει πείσει τον παίκτη με αυτό τα φορτηγά με λεφτά. Τα ατελείωτα εκατομμύρια, έτσι, τον έπεισαν τον παίκτη και του πήρε τον μυαλό. Μιλάμε για μαρουλόφιλα τώρα, τα έχουν για μαρουλόφιλα. Αλλά 30 εκατομμύρια, αδερφέ. Έχασε την ευκαιρία του να μπει, ας πούμε, στις καρδιές του Παουκτσί, δίπλα του Γκαρσία, δίπλα του Βερίνιετο. Στο Πάνθεον. Θα τελειώσει. Εκεί που είναι συγκεκριμένοι παίκτες, εκεί είναι μια μικρή γκάμα. Με την παρουσία του, με τα γκολ του, με τη συμπεριφορά του μέχρι τώρα, πήγαινε για να μπει και αυτός εκεί. Φεύγοντας όμως τώρα αυτό, εντάξει. Λέτε για τον Μπέρκ, ξεχάσατε τον Ρικάρτο Κώστα που ήρθε τότε επί Αναστασία και δεν έκανε τίποτα. Πού ξέρουμε εμείς ο Μπέρκ εκεί πέρα τι έκανε, μπορεί να κοροϊδεύει. Δεν ξέρω σε και δεν το θέλω εγώ τον Μπέρκ. Ο Μπέρκ πήγε Μουντιάλ. Πήγε Μουντιάλ το καλοκαίρι. Ο Μπέρκ, δηλαδή έχουμε ένα κάποιο δείγμα. Ο Μπέρκ πήγε Μουντιάλ, έτσι έπαιξε και τελικό, όπως το λένε συλλόγων. Για να μην σε καθυστερώ, θα κλείσω με μία φράση από ένα τραγούδι. Της Θεσσαλίας, είναι από τους Βλάχους. Θα το καταλάβετε όλοι το νόημα. Τι να τα κάνω τα φλωριά μπρος στη δική σου ομορφιά. Τα φλωριά είναι οι τσιμπεράδες και η ομορφιά είναι ο όμορφος κόσμος του ΠΑΟΚ. Ζούμε σου Κωστάκη. Αγόρι μου. Φιλιά, φιλιά πολλά. Εβδομάδα να σε καλά, φιλιά. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλή εβδομάδα. Α, έλα Χριστό μου. Έλα. Καλώς τον. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο που γιόρταζε και χθες και όλες τις προηγούμενες μέρες και σήμερα. Έτσι, είναι και έτσι. Φάνηδες, Γιάννηδες, Φανίδες, Πρόδρομοι, Γιανούλες, Ιωάννες όλοι. Κωστή, λίγο να βάλουμε κάποια πράγματα σε μια, έτσι, αν μπορούμε, σε μια τάξη ρε παιδί μου. Ναι. Αυτό με τη ρήτρα που λένε και γιατί δεν έβαλε 20 και 200 παιδιά, τις ρήτρες συμφωνούνται και τα δύο μέρη. Δεν μπορείς να βάλεις ό,τι γουστάρεις. Ακριβώς. Άντε σου βάζω 20. Και ο παίχτης, εγώ μπορώ να τον πω 50. Ο άλλος τι λέει ρε φίλε, εγώ θέλω 10. Ναι, και συνήθως συμβαδίζει και με τα χρήματα με την αύξηση και που με κάνεις. Χρήματα, έτσι, αλλά ναι. Αυτό επειδή ο Πρίγιο είχε μεγάλο συμβόλαιο θα μπορούσε να μπει. Αλλά το θέμα είναι, ήθελε να βάλει μεγαλύτερη. Ναι. Γιατί σου λέει, αν έχεις στο μυαλό του μέσα ότι μπορεί να φύγει κάποια στιγμή, όχι για τη Σαουδική Αραβία, έτσι, γιατί δεν νομίζω ότι στο μυαλό του ήταν να πάει να παίξει ένα τέτοιο ποδοσφαιρικό νεκροταφείο. Το είχε δείξει σε άλλες τέτοιες προτάσεις, Χρήστο. Στο μυαλό του ήταν να πάει να παίξει μια Αγγλία κτλ. Υπάρχει μια παράμετρος όμως η οποία λίγο δεν είχε γίνει τόσο γνωστή πέρυσι. 25 Φεβρουαρίου πέρυσι, δύο μέρες πριν το μάτσο με τον Ολυμπιακό, πάλι οι Σέρβοι μάνατζερ αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να μας τρυπήσουν εδώ και 1,5 χρόνο, το έκαναν με τον Στανόγεβιτς, προσπάθησαν και πέρυσι με τον Μπρέλεβιτς, με τον Πρίγιοβιτς δύο μέρες πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, είχαν συμφωνήσει να πάει στην Κίνα. Γιατί στην Κίνα η μεταγραφική περίοδος στην Ασία λήγει τέλη Φεβρουαρίου. Πριν το μάτς που δεν έγινε με τον ηθοποιό, τον Καραγκιόζη. Ναι. Και τότε πήγε ο Ιβάν και του έκανε από 850.000 ευρώ 1,5. Το συμβόλαιο 1,5 και έκαναν τη ρήτρα από τα 5 στα 10 εκατομμύρια. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί και τι δυνατότητες έχει και πόσο μπορεί η ομάδα να του ανεβάσει το συμβόλαιο και για να τον κρατήσει. Πάντως όταν έμεινε πέρυσι έδειξε ότι έμεινε με την καρδιά του. Έτσι δεν έχουμε παράπονο. Σωστό. Στη συνέχεια της αυτής. Δεν ξέρω αν Χρήστο ήθελε πέρσι να φύγει τόσο όσο θέλει τώρα. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Κανένας δεν μπορεί να το ξέρει. Είναι τα λεφτά, είναι τεράστια. Εμείς είμαστε οπαδοί, δεν μας ενδιαφέρουν τα λεφτά που θα πάρει ο κάθε παίκτης. Και φυσικά, πρώτα απ' όλα είναι τα 4 γράμματα. Η ομάδα συνέχισε να υπάρχει, να μεγαλουργεί, να αυξάνει τον κόσμο της και μετά από αποχωρήσεις κολοσσών, τεράστιων παικτών. Κωστή μου, πρόπερση, ένα πράγμα θα πω. Πρόπερση έφυγε ο Γκάρι, η ίδια εποχή, ο Ροντρίγκες. Ναι. Δεν γινόταν ο ίδιος χαμός, θα γκρεμιζόμαστε, διαλυόμαστε. Ήρθε ο Ενρίκε και ο Πρίγιοβιτς και η ομάδα ανέβηκε 50% και κατέκτησε και το κύπελο μετά από πόσα χρόνια. Το σημαντικό είναι για μένα, μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι η ομάδα πάει στον πιο κρίσιμο δεύτερο γύρο με πάρα πολλά ανοιχτά θέματα, εκτός από το θέμα του Πρίγιοβιτς. Είναι και οι καθυστερήσεις που έχουν γίνει σαν ανανεώσεις που έπρεπε να έχουμε τελειώσει ήδη. Αυτό. Η μισή ομάδα είναι χωρίς συμβόλαιο. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Μπορεί αύριο μεθαύριο να έρθει και ένας Άραβας να πει το Βαρέλα. Ναι, ναι. Πάρε 1,5 εκατομμύριο
Και έλα τώρα. Πρέπει να καθυστερήσαμε πάλι για μία ακόμα φορά. Του λόγου, ποιο, γιατί, ο Μίχελ, ο Μπράνκο, αυτά. Yeah. Δεν μα απασχολεί, το παιδιά μα. Ακριβώ. Δεν είναι η δική μα δουλειά να κλείσουμε τι συμφωνίε με του παίκτε. Η δική μα δουλειά είναι να το επισημαίνουμε μέσα από τα μικρόφωνα. Έτσι, του οπαδού είναι να φωνάει στο γήπεδο και να είναι δίπλα στην ομάδα και να επισημαίνει, να κριτικάρει. Αυτό πρέπει να γίνει. Τέλος. Τίποτα. Αυτό θέλει. Πρέπει η ομάδα αρχής γενομένης από αύριο που έχει το παιχνίδι Κυπέλλου να παρουσιαστεί και αυτό το αφήνω στην... πραγματικά στον Ράσμαν, ο οποίος έχει αποδείξει ότι καταφέρνει και το ποιες τις γλιτώνει. Ακριβώς. Να πάει συγκεντρωμένη. Ακριβώς. Μετά σε ένα-ένα τα μάτσα ποδαλήματος. Πρέπει μέχρι το παιχνίδι με την Τρίπολη, που για μένα είναι κομβικό, ίσως και το μισό πρωτάθλημα, η ομάδα να πάει συγκεντρωμένη. Ακριβώς. Ανεξαρτήτως τι θα γίνει. 100% συμφωνώ. Ναι. Αύριο είναι το μπάσκετ. Έδειξε πραγματικά το μπάσκετ πόσο καρδιά έχουν οι αθλητές που είναι εκεί. Πρέπει να πάμε όσο μπορούμε με το εισιτήριό μας. Ας πάρουμε εισιτήριο και ας όλοι, μην πάμε. Ας πάρουμε και ας μην πάμε. Αυτό ναι, θα κάνουμε όλοι. Να στηρίξουμε την ομάδα. Είναι αμαρτία αυτή η ομάδα να διαλυθεί. Γιατί είναι παρατημένη και απαξιωμένη. Που μας τύχει, χωρίς να λέμε ότι δεν έγιναν λάθη στους χειρισμούς. Δεν λέμε αυτό. Έτσι. Ναι, ναι, αλλά ναι. Τι, αφήσουμε το τμήμα να πεθάνει. Θα το αφήσουμε να διαλύσει. Έτσι, Κωστή μου, καλημέρα. Να σε καλά. Γεια σου, Χρήστο μου. Γεια. Λοιπόν, πάμε. Μια γραμμή τελευταία ακόμα, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Μην παίρνετε άλλο προς το παρόν. Θερμή παράκληση. Ναι. Άμα θέλεις, το κλείνω και πάνω. Γιατί... Θέλεις, ρε Γιώργο μου, να το κάνουμε για να έχεις το χρόνο σου μετά. Όχι, όχι, όχι. Έλα, μου κάνει σήμα ο Χρήστος. Έλα, έχεις όσο χρόνο θέλεις. Πάμε. Λοιπόν, υπάρχει μια παροιμία, την ξέρουμε όλοι. Το μοναστήρι να είναι καλά, από καλοκύρου να είναι. Ναι. Θα πρέπει αυτοί οι οποίοι θα παίξουν τώρα, οι ενδεκάδα, οι αυριανοί, και είμαστε αυριανοί, να αποδείξουν ότι είναι και αυτοί μέσα στο παιχνίδι. Ότι δεν περιμένανε από τον Μπρίγκοβιτς και από τον κάθε Μπρίγκοβιτς. Μόνο από αυτόν. Μόνο. Ναι, ναι. Για να προχωρήσει η ομάδα και να παίρνει. Σωστό. Να βγάλουν εγωισμό οι υπόλοιποι. Οι ίδιοι. Να αποδείξουν το πρωτάθλημα. Για τον Αλεξάνδρ, τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Το να παίρνεις 5,5 εκατομμύρια με 6 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Είναι μια ολόκληρη περιουσία. Ναι, ναι. Μα είπαμε, σε ποδοσφαιρικό νεκροταφείο, αλλά πάμπλουτος. Στα 4 έτσι. Χρόνια θα πάρει πάνω από 30 εκατομμύρια. Ναι. Γύρω στα 34-35 βγαίνουμε. Ναι. 25.000 σε κάθε γκολ, 50.000 σε κάθε νίκη. Το καταλαβαίνεις ότι... να λέμε τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένας να μην έλεγε όχι. Δεν είπε κανένας ότι η πρόταση είναι μικρή γιατί τη δέχεσαι. Όχι, καθόλου. Άλλο λέμε. Τι βάζεις πρώτο. Βάζεις τη φιλοδοξία σου, έτσι. Μην κοιτάξουμε στους φιλάθλους και τους οπαδούς. Ναι, μα ούτε είχαμε απέτηση, Γιώργο, να μείνει εσάι εδώ. Έτσι. Όχι, μα προσθέου. Αν έχεις εμπιστοσύνη, παίξε άλλους 6 μήνες ένα χρόνο, παίξε Champions League ομίλους και πήγαινε σε μια μεγάλη ομάδα, δεν θα πάρεις 5 το χρόνο, θα πάρεις 3 το χρόνο. 3,5. Κατάλαβες. Μην ξεχνάς ότι το χρήμα κανένας δεν το... έπτυσε. Σπάνια περίπτωση. Ναι. Δεν είναι πίσω του δίνανε. Έχω μερικού στο μυαλό μου, έχω μερικού στο μυαλό μου όμως. Έχω. Εντάξει, okay. Είναι φαινόμενα. Ναι, ναι. Είναι εξαιρετικό. Δεν και δεν έχασαν. Πίστεψε με, μπορεί να μην έγιναν ζάμπλουτοι, αλλά στο τέλος δεν έχασαν. Αυτό που εισέπραξαν. Γιατί υπάρχουν πράγματα που δεν πληρώνονται. Εγώ θα σου πω ένα για παράδειγμα. Το Σταύρο το Σαράφ. Ναι. Καλή τη ώρα είχε την επιταγή και πήγε από τον Μπάρλο και πήγε στο χώρο με τον Παντελέ και την έχω ορίσει. Απ' την ΑΕΚ. Πρόταση. Απ' την ΑΕΚ. Σχίσιμα και τακτοποιείται το θέμα. Απλά. Όλα καλά θα πάνε, παιδιά. Γεια σου, Γιώργαρα. Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα. 100%. Πιο πολύ όταν γίνονται. Πιο πολύ. Λοιπόν, θα πάω σε διάλειμμα διαβάζοντας το μήνυμα που έστειλε χθες. 3:20 ο Μάκα Τραμπζόν. Στην ομάδα μας. Αφού η φτώχεια και η ζωή μας σε κουράζει, δεν σε κρατώ όσο πολύ και αν σε αγαπώ. Αφού το θέλησες να φύγεις δεν πειράζει, δεν σου θυμώνω, μα δυο λόγια θα σου πω. Να πας εκεί που πας. Εκεί που αγαπάς. Σε εκείνον που σου έταξε παλάτια, μα πρόσεξε πολύ, αγάπη μου τρελή, μην έχουν σαν ιδένια σκαλοπάτια. Ιστερόγραφο, τον Μπρίγιο τον έχουμε μέσα στην καρδιά μας, δεν θα του κόψουμε το μέλλον. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε! Εδώ είμαστε, μπουκάραμε, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα κατά διάρκεια και της εκπομπής αλλά και της χθεσινής μέρας. Εμπνευσμένα,
Λοιπόν, Γαμπίμπιπ την πετρελοπηγή που θα βγει το πετρέλαιο για να σε πληρώσουνε. Που να στερέψει, ρε, λέει ο Γιάννης Σταυδαρίδης. Αυτά, ουδείς αναντικατάσταση, λέει η Μαρία Βου. Επίσης, μήνυμα πάρα πολύ φιλοσοφημένο από τον Γιώργο τον Χουρίδη. Τέλος τα Χριστούγεννα, τέλος και πρωτοχρονιά. Μπίμπιπ το θρύλο και τον Πειραιά. Αυτά που είναι βαθιά φιλοσοφημένα και διαχρονικά βέβαια. Ξεκάθαρα το λέμε. Ερχόμαι τώρα στις γραμμές 2310-287-888. Σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι, λέει ο ένας. Καβάφης, λέει ο άλλος. Όχι, Ryanair. Τους παρατήσατε τους ανθρώπους στη Ρουμανία. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορείς να προσγειωθείς στο Μακεδονία αεροδρόμιο. Οκ. Okay. Κανα Γιάννενο τίποτα, καμιά Αλεξανδρούπολη, κάτι πιο κοντινό, ρε παιδιά, μήπως στην Τιμισοάρα. Και όχι μόνο αυτό. Τους γράψαν στην Τιμισοάρα τους, την παχιά, και τους γύρισαν πίσω με λεωφορείο. Ρε τι γίνεται, ρε τι γίνεται. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Υπάρχει εμπνευσμένη και καταπληκτική γελιογραφία από τον Χρήστο Ζωήδη. Το Παοξάκι που κρατάει την Μαλαματίνα και ο Πρίγιο έχει γυρισμένη την πλάτη και βλέπει την πετρελοπηγή και του λέει: ρε Πρίγιο! Έτσι είναι. Με μία κουβέντα μπορείς να τα πεις όλα. Με μία κουβέντα. Θέλω πριν πάω στα μηνύματα, πριν πάω στα τηλέφωνα, 2310-287-888, έχει γραμμές, έτσι έρχομαι. Θέλω να διαβάσω το μήνυμα της Χρύσας. Σε όλους τους ανθρώπους έρχεται μια μέρα που πρέπει το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι να πούνε. Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς, ήρθε η δική σου ώρα. Ναι, οι ποδοσφαιριστές έχουν ένα χρονικό όριο. Ναι, κάνουν τη σούμα τους, την πρίκα τους. Ναι, όταν ήρθες στον ΠΑΟΚ ήσουν ένας καλός ποδοσφαιριστής. Ωστόσο, στο δικέφαλο ολοκληρώθηκες. Άνθησες. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί οι συνθήκες ήταν ιδανικές. Ένας πρόεδρος πατέρας, ένας λαός που ήταν δίπλα σου, ένας υγιής σύλλογος που όλα δουλεύουν ρολόι. Από 5 χρονών παιδάκι που αγαπώ και ακολουθώ τον ΠΑΟΚ, 3 ποδοσφαιριστές μπήκα στην καρδιά μου. Ο ένας είσαι εσύ. Θα μπορούσα και εγώ όπως όλοι βέβαια να γίνω Ολυμπιακός. Να έχω ήσυχο το κεφάλι μου όπως το γείτονα απέναντι, αλλά αγαπάω τα δύσκολα. Να μην κοιμάμαι τα βράδια μετά από ήττες αποκλεισμούς, να έρχεται το παιδί μου να με αγκαλιάσει και να είμαι αλλού και να. Ίσως τα όχι μας έκαναν αυτό που είμαστε. Όχι τα ναι μας. Ίσως. Ο ΠΑΟΚ ήταν, είναι και θα είναι πάντα ο λαός του. Και αυτό κάνει τον ΠΑΟΚ να ξεχωρίζει. Σε ευχαριστούμε για όσο κράτησε. Μόνο με ένα θαύμα θα μείνεις. Θαύματα γίνονται αν το πιστεύεις. Εγώ τα πιστεύω. Ήταν εντυπωσιακό, υπέροχο και μας πήγε στα ουράνια με τις γκολάρες σου. Όπως όλα τα ωραία κρατούν λίγο. Αφήνει όμως μια γλυκόπικρη γεύση. Ήθελα λίγο ακόμα, ρε Αλέκο. Απ' τα πιο ωραία που διάβασα χθες, πάρα πολλά μηνύματα. Πάρα πολλά μηνύματα. Λοιπόν, πάρα πολλά. Ένα από τα πιο χιουμοριστικά, τον έχει τον Μπρίγκοβιτς φωτογραφία μπροστά στο μετρό. Βιάστηκες να φύγεις, ούτε μια βόλτα με το μετρό μας δεν έκανες, λέει ο άλλος. Απ' τα πιο ωραία που στέλνει ο Δημήτρης ο Μπάρλας. Coach, έχει τον Ρασβάν. Coach, λέγε Πρίγιο, είναι πολλά τα λεφτά, φεύγω. Okay, δεκτό. Πού πας? Σαουδική Αραβία. Okay, τι να πω. Θα σε βλέπουμε τουλάχιστον στο Champions League Ασίας. Όχι, coach, κρατάς την πινακίδα ανάποδα. Είπαμε, πάει στην τελευταία, στην πρώτη τελευταία, κάπου εκεί. Πάμε γραμμές και θα πω μετά χορηγούς. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Είμαι ο Ανδρέας του Νέα Υόρκη. Γεια σου, Ανδρέας, γεια σου Ανδρέα. Γεια σου Ανδρέα. Στο Bronx, γεια σου. Γεια σου Ανδρέα. Ήθελα να σε πω, τώρα που θα έφυγε ο δικός μας, ποιος θα βάλουμε την Παρχαϊκή. Πιθανότατα εκεί θα παίξει ο Τσούμπα Ακπομ. Ναι, οκ. Okay. Αυτό θα μας νοιάζει τώρα. Γιατί ναι. Ο Ακπομ, okay. Ο Καρέλης θα μπει αύριο με την Παναχαϊκή, θα παίξει ο Καρέλης. Δεν ξέρω αν θα φέρουν άλλον Ανδρέα, αλλά εγώ εκεί θα ρίχνω το βάρος τώρα. Μπράβο. Άκου να σου πω, αυτά θέλω να ακούω τώρα. Παιδιά, ακούστε όλοι οι Έλληνες. Όλοι οι Έλληνες που είστε στην Ελλάδα. Η Νέα Υόρκη, όλοι είναι μια χρυσή φυλακή. Όλοι θέλουν να φύγουν, αλλά δεν μπορούν. Ξέρετε γιατί, χάσανε το κλειδί. Και ξέρεις ποιο είναι το κλειδί? Τα λεφτά. Τα λεφτά, φίλε, το κλίμα. Ξέρω. Δεν πάνε να είναι Σαουδική Αραβία, ό,τι και να είναι, δεν θα φύγει το κλειδί, δεν το βρίσκει. Κι άλλα λεφτά, κι άλλα λεφτά. 35 χρόνια είμαι εδώ, όλος ο κόσμος θέλει να γυρίσει στην πατρία του. Δεν φεύγει για τα λεφτά. Ακούς, και όλα αυτά που κάνουμε και κλαίμε, ούτε θαύματα γίνονται. Τα λεφτά σε αυτό το Χριστό. 35 χρόνια είμαι εδώ. Γιατί δεν φεύγω, έχασα το κλειδί. Ποιο είναι το κλειδί, θέλω κι άλλα λεφτά. Όλοι έτσι είμαστε. Έτσι είναι και το παιδί. Μη σκάτε, μη χωρίσκατε. Ναι. Μόνο μας νοιάζει ποιος θα παίξει στην Παραγαϊκή να πάρουμε το πρωτάθλημα. Αυτό. Το κατάλαβες. Και ο κύριος, πώς το λένε, ο πρόεδρος έκανε καμιά την προσφορά. Τι να κάνει που κάνα 3 εκατομμύρια, 4.000 την εβδομάδα. Πολλά δεν τα λεφτά. Δεν το συζητάμε. Τα λεφτά.
πολλά είναι, τα λεφτά. Είναι μυθικά τα ποσά. Μυθικά. Δεν μιλάω για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος έχει φύγει. Τελείωσε. Ναι. Έχει χάσει το χρυσό κλειδί. Μιλάω για τον πρόεδρό μας. Να τον κάνει 4 εκατομμύρια, έτσι. Είναι 40.000, 35.000 την εβδομάδα. Βγαίνει ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να τον κάνει 4 εκατομμύρια. Όχι, γιατί θα έρθει μετά, θα έρθει μετά και ο Πέλκας, θα έρθει και ο Βαρέλα, θα έρθουν και όλοι θα πούνε κάτσε ρε φίλε. Ρε, ποιος θα κάνει, ρε, να σου πω, ρε, εδώ είναι Αμερική, ρε, άκου να σου πω. Εδώ τα αφεντικά λένε my way, you take my way or the highway. Μην, εγώ έτσι πληρώνω, δεν θα έρθει. Με το ζόρι κανένας. Έγινε, Αντρέα μου, σε ευχαριστώ. Να είσαι γερός. Γεια σου, Αντρέα μου, να είσαι καλά. Φιλιά στη Νέα Υόρκη. Καλύτερος θα έρθει. Να είσαι γερός, να είσαι γερός, ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Maybe ο Ακπομ γίνει καλύτερος, ο Ακπομ, αυτός που σου λένε. Ο Ακπομ, Τσούμπα Ακπομ. Ναι, μπορεί να περιμένει την ευκαιρία να γίνει. Τώρα, πόρωσέ τον, κάν τον τούρμπο, κλείς τον μέσα σε ένα δωμάτιο και κάν τον πύραυλο. Τώρα Κώστα μου, θα δεις άλλον ΠΑΟΚ, όλοι θα σκυλιάσουν, να δείξουν τον Λουτσέσκο ότι θα γίνουν καλοί. Όλοι θα, το πρωτάθλημα δεν θα το έπαιρνε ένα παίκτη μόνο. Κι ας ήταν πολύ σημαντική η συνεισφορά του. Η ομάδα όλη θα το πάρει το πράγμα, έτσι. Ο Μέση είναι ο Ρονάλντο, τώρα σοβαρολογείται. Ούτε μάλλον τον ήξερε που έπεσε. 11 ομάδες θα αρχίσουν στον ΠΑΟΚ. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να το απαξιώσουμε τώρα επειδή έφυγε. Έτσι. Ναι, μα θα είναι καλύτερος, μωρέ. Έγινε, Αντρέα! Σε χαιρετώ! Σε ευχαριστώ! Γεια σου, Αντρέα μου! Φιλιά στη Νέα Υόρκη! Στον Bronx! Να είσαι γερός! Πάμε παρακάτω! Πάμε παρακάτω! Γεια σου, Αντρέα μου! Καλημέρα σας! Ναι! 23-10! Καλημέρα, Κωνσταντίνε! Καλώς το φιλάρετο! Καλώς το φιλάρετο! Έλα, μπορεί. Αν δούμε το μισογεμάτο, γιατί μπορούμε να το δούμε κι αυτό, είναι σημαντικό ότι αυτή τη στιγμή και ο ΠΑΟΚ έχει ανέβει ένα σκαλί ως προς τη δυνατότητα του να διαχειριστεί τα ποσά και τους παίκτες. Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή και ο Ακπομ και όποιος έχει φιλοδοξίες βλέπει ένα τεράστιο παράδειγμα ενός ποδοσφαιριστή που ήρθε με πολύ λιγότερα χρήματα σαν αμοιβή και φτάνει στο σημείο να παίρνει 20.000 ευρώ την ημέρα. Ναι. Αυτά που κάποιος χρειάζεται να δουλέψει έναν και παραπάνω χρόνια για να τα πάρει, αυτός θα τα παίρνει μέσα σε μία μέρα. Μόνο με κάποια προπόνηση θα έχει 20.000 στην τσέπη. Αυτό λοιπόν είναι μοναδικό, είναι ένα τρελό παράδειγμα. Δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ σε ομάδα που δεν έχει τις βλέψεις για πολύ πολύ ψηλά. Και το άλλο είναι ότι θα πρέπει να δούμε, πραγματικά μ' άρεσε, το πώς μπαίνουν τα μπόνους. Ναι. Λέει λοιπόν, τα μισά χρήματα, ας πούμε 2.000 ευρώ θα σου δίνω για κάθε γκολ και 4 χιλιάρικα για να κερδίζει η ομάδα. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Ναι. Μακάρι να μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε κι εμείς. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να τον κάνει τον παίκτη να μην ακούει τίποτα άλλο. Σχεδόν σε όλα συμφωνώ όσα είπες. Σε ένα μόνο έχω διαφωνία. Ότι είπες ότι βλέπουν εδώ ότι σε επίπεδο φιλοδοξίας τι γίνεται, ένας παίκτης που έρχεται έτσι και γίνεται αλλιώς, δεν μπορεί να είναι η περίπτωση μιας μεταγραφής στη Σαουδική Αραβία παράδειγμα για φιλοδοξία. Αν ο Πρίγιοβιτς έφευγε για να πάει στην Βαλένθια, στην Δεπορτίβο Λα Κορούνια, ξέρω εγώ, στην Ίντερ, στην Ντόρτμουντ, στην Νιουκάστελ, ξέρω εγώ, σε μια ομάδα, σε ένα προηγμένο πρωτάθλημα, τότε θα ίσχυε αυτό. Είχε προτάσει και από αυτά τα πρωταθλήματα. Εδώ τώρα είναι καθαρά επιλογή χρημάτων, φιλάρε. Μισό λεπτό. Επαγγελματίας είναι για ποιο λόγο. Δηλαδή ουσιαστικά το βασικό. Δεκτό. Του είναι... Επειδή μίλησες για φιλοδοξία, αυτό λέω. Μα φιλοδοξία έχει να κάνει. Ναι, έχεις δίκιο. Αυτό. Τώρα, αν η φιλοδοξία αφορά στα χρήματα, δηλαδή αν κάποιος θέλει πραγματικά να γίνει πλούσιος, σου λέει ναι, σκαλοπάτι για να σε στείλω στο Κατάρ, στην Κίνα, στην Αραβία, ναι. Αλλά σε επίπεδο ποδοσφαιρικής φιλοδοξίας θάβεται. Προς επαγγελματίας, όταν είσαι σε μια δουλειά, ό,τι και αν είναι αυτή, η φιλοδοξία σου είναι να αμυφθείς καλύτερα. Όταν λοιπόν φτάνεις στο πικ, γιατί αυτό που συμβαίνει τώρα είναι η τρέλα ενός προέδρου εκεί στα Εμιράτα που θέλει την ομάδα του που πάει να πέσει, τη μεγαλύτερη να ζημιά σώσει. Να την ανεβάσει. Να τη σώσει. Αυτό δεν το βρει το καλοκαίρι, τώρα το βρίσκει. Είναι ευκαιρία ζωής. Άρα αυτός ο άνθρωπος επαγγελματικά φιλοδοξία του είναι
να πάρει τα περισσότερα χρήματα που μπορούσε να πάρει. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί. Γιατί πολύ απλά σε πέντε χρόνια, μετά από πέντε χρόνια, δεν θα μπορεί να έχει τίποτα απολύτως από αυτά που έχει τώρα. Είναι πολύ σημαντικό για αυτόν, δεν του κακίζω, πιστεύω ότι πραγματικά είναι πολύ δύσκολο κάποιος να πει όχι. Από εμάς, πιστεύω και από εμάς ακόμα, η πλειοψηφία θα έλεγε ναι. Είναι μοναδικό, όχι για τη ζωή του, για τα παιδιά των παιδιών του. Γεια και χαρά. Έγινε φιλάρετε, έγινε. Διαφωνώ με το μήνυμα που έχει στείλει ο Σπύρος ο Μπακάλης πριν 5 λεπτά που λέει 10 φορές καλύτερος θα είναι αυτός που θα έρθει εάν έρθει κάποιος, έφυγε ένας μέτριος. Είπα. Είναι η άποψή σου βέβαια. Φαντάζομαι την έλεγες και πριν φύγει ότι έχουμε ένα μέτριο σεντερφόρ. Μην ξεχνάμε ότι αυτός έβαλε τα γκολ που έβαλε, δεν διαγράφονται επειδή πάει κάπου αλλού. Δηλαδή δεν διαφωνώ με το σκεπτικό. Βέβαια πιθανόν να είχες την ίδια άποψη και πριν αποφασίσει να φύγει. Αλλά 55 γκολ σε 86 μάτς μέτριος δεν ήταν, Σπύρο. Έτσι, είναι η δική σου άποψη βέβαια, τη σέβομαι. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλή χρονιά. Καλώς τον. Με υγεία. Με υγεία. Double ξανά το 19, ο Πανθεσσαλονίκιος. Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει είναι προκοπή πρόοδος και εξέλιξη. Είναι να χαιρόμαστε γιατί αυτά που είπα ισχύουν και για την ομάδα και για τον ποδοσφαιριστή μας. Ναι. Το θέμα είναι ποιος αγαπάει αυτό το άτομο και θέλει να προκόψει και ποιος όχι. Και για τον σύλλογο ταυτόχρονα. Ναι. Τι ακριβώς θέλει. Τώρα μπορούμε να διορθώσουμε τον καθέναν μας. Ο καθέναν μας έχει το δικό του σκεπτικό όπως και την προσωπικότητά του. Σωστό. Αυτό το σκεπτικό λοιπόν, σχολιάζουμε εμείς. Εγώ είμαι χαρούμενος. Ο ΠΑΟΚ έχει κατορθώσει αυτή την πενταετία τουλάχιστον, αυτά τα χρόνια που είναι ο Σαββίδης εδώ, ο οποίος είναι το Α και το Ω, μην ξεχνιόμαστε, γιατί δεν θα είχαμε ούτε να φάμε κουλούρι. Ναι. Εντάξει. Πιθανόν να παίζαμε αλλού. Αλλού να παίζαμε. Πιθανόν. Ακριβώς. Κουλούρι δεν θα είχαμε να όχι, φάμε. Όχι, το λέμε συχνά εμείς. Το ξέρεις λοιπόν, ότι το λέμε. Το υπενθυμίζουμε. Εγώ απολαμβάνω και εδώ κολλάει το ζούμου σου με τον Κωστή. Χρειάστηκε να περάσει κανένα εξάμεινο για να ξεδιαλύνω τις σκέψεις μου για αυτούς. Για μας όλους που μιλάμε εδώ πέρα, και αυτό 6 μήνες και 7 ήμουν μακριά, γιατί θα έλεγα άλλα πράγματα. Δεν πειράζει. Χρειαζόμαστε πολλές φορές τον χρόνο μας να καταλάβουμε πράγματα. Πρέπει να προσπεράσω κι εγώ αυτούς που είναι αρνητικότατοι για την ομάδα, χωρίς να τους βρίζω, γιατί κάποια στιγμή έλεγα θα τους μπινελικώνω κι εγώ όπως μπινελικώνουν αυτοί. Ναι. Και θα είμαστε πατσά, δεν ωφελεί σε τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, απολαμβάνουμε τον ΠΑΟΚ σε αυτή τη στιγμή που είναι μεγαλειώδη, εγώ σε την πω. Ασχολούμαστε με εκατομμύρια. Με εκατομμύρια. Ναι. Η ομάδα διεκδικεί το πρωτάθλημα με πιθανότητες 90% φυσικά, και κάποιες αλλιάριδες που λένε ότι θα το χάσουμε και δεν θα το χάσουμε. Εντάξει, ψευδείς πόθη, Μένιο. Αυτό ωρέγονται. Αυτό άντε στα πρωτοσέλιδά του σήμερα. Αν νομίζουν ότι εμείς τώρα θα διαλυθούμε, αυτό θέλουνε. Αυτό θέλουνε. Είναι γελί. Μα βλέπει, σκοτώνονται και μεταξύ του καταρχήν. Μεταξύ του οι παίκτες και οι προπονητές. Δες τι γίνεται στο Ολυμπιακό τώρα με τον Γιαννιώτη. Είναι γελί γιατί χρόνια ολόκληρα έφευγαν 5 βαθμούς μπροστά και άντε για. Δεν πειράζει. Πρωτάθλημα και με ή χωρίς τον Μπρίγιοβιτς. Ο πρωταθλητής χειμώνα έλεγε είναι και πρωταθλητής. Τώρα δεν ισχύουν αυτά. Είναι εδώ είναι η Θεσσαλονίκη. Άντε ρε που θα πάτε σε Θεσσαλονίκη. Ας μας πούν τελικά ποιος έστειλε τους φωνιάδες να χτυπήσουν, να αφήσουν παράλυτο τον Τζίλο, γιατί το ψηλό ξεχάσανε τώρα. Ασχολούνται όλοι με τον Μπρίγιοβιτς κάτω στα πρωτοσέλιδά τους. Να μας πούν ποιοι έστειλαν τους φωνιάδες. Αυτό, φίλε, εγώ τι λέω πάντοτε. Βρίστε τους, μην τους λυπάστε. Εάν να λυπηθείτε κάτι είναι το σάλιο που θα καταναλώσουμε. Έγινε Μένιο. Να διορθούν. Σε λοιπόν, χαιρετώ. Να απολαμβάνουμε τις στιγμές, φίλε. Εγώ χαίρομαι και για τον Μπρίγιοβιτς. Έχει κάνει το παιδί τον deal του. Χαίρομαι. Okay. Τι να σου πω, δεν περιγράφεται. Άντε καλημέρα. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Καλώς το γαϊδουράγκαθο. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Αγόρι μου. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Αυτούς γιορτάζανε στους Φώτιδες, Πάνιδες, Πανούλες. Έτσι, έτσι. Στους Γιάννηδες, στον πρόεδρό μας. Βέβαια. Το Γιάννη Σαββίδη. Στο Γιαννάκο τον Αυρικίδη. Έτσι, σε όλους, όλους. Στην Ανάσο Γιάννη. Βέβαια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τι έχω να πω όσον αφορά το κομμάτι Μπρίγιοβιτς. Επειδή ακούω πολλά και διάφορα. Ναι. Εγώ δεν βλέπω το ποτήρι μισό άδειο, το βλέπω μισογεμάτο.
Για ποιο λόγο? Πρώτον και κύριον, εισέρχονται 10 εκατομμύρια στην τραπεζική τράπεζα της ομάδας, έτσι και φύγει. Ακόμα δεν έχει φύγει. Πράγμα που, με συγχωρείτε στον Διακόπτο, πράγμα που η ομάδα δεν το επιθυμούσε. Δηλαδή, η ομάδα αν μπορούσε να επιλέξει, θα τον κρατούσε και ας έχανε τα 10 εκατομμύρια. Ακόμα δεν έχει φύγει. Ναι, ναι, σωστό. Ακόμα δεν σφάξαμε το γουρούνι, πουλήσαμε το ντομάρι. Το είπαμε το που μπήκα 8 και 5. Ναι. Άμπρα, παλιά γαλατική παροιμία είναι αυτή. Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι τρελή αυτή οι γαλάτες. Άμπρα. ΠΑΟΚ ήταν σίγουρα. Σίγουρα, 100%. Σιγουράντζα ήταν. 100% φίλε. Ο Βελίξ βγαίνει από τον Οβελία. Έτσι, μην το ξεχνάμε. Το ξέρω, το ξέρω. Και το Αστέρι έκανε από το Αστέρι. Α, το Αστέρι, σωστός. Έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ναι. Εάν όντως φύγει, εισραίουν 10 εκατομμύρια και απελευθερώνουν κατά πολύ το financial fair play της ομάδας. Είναι ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Είναι και αυτή η άποψη, έτσι να λέμε, να βλέπουμε το, τη μία την πλευρά αλλά και την άλλη. Ναι. Από εκεί και πέρα. Αλλά σου ξαναλέω πάρει... ότι αν η ομάδα μπορούσε να κλωτσίσει αυτά τα 10 εκατομμύρια, το έχει κάνει και στο παρελθόν το πρόσφατο. Και με Κινέζους και με Άραβες πάλι και τα λοιπά. Δεν θα τα ήθελε αυτά τα λεφτά. Θα προτιμούσε να μείνει ο παίκτης. Να ξέρεις. Το λέω, αυτό μπορώ να σου το πω με βεβαιότητα. Κωστή, άκουσε με λίγο. Ξέρεις τι είναι 25 εκατομμύρια ευρώ? Πού να ξέρω, αδερφέ. Μήπως... Λοιπόν, θα στο κάνω εγώ πιο λιανά. 52 ζωές. Θα στο κάνω εγώ πιο λιανά. 50 άτομα, 42 χρόνια δουλειάς. Δεν τα βγάζουν. Άστο, με 1000 ευρώ το μήνα. Δεν το συζητάω αυτό. Δεν μπήκαμε καν. Με 1000 ευρώ το μήνα. Γαϊδουράγκα Θεέ μου, δεν μπήκαμε καν σε αυτή τη διαδικασία. Συζητάμε από πλευράς ποδοσφαιρικής, φιλοδοξίας, προοπτικής, γιατί το παιδί είναι 28, δεν είναι 35, γιατί θεωρώ ότι είχε όλα τα φόντα και τα προσόντα να παίξει σε μια σπουδαία ποδοσφαιρικά χώρα. Έτσι, αυτό έχει συζητάμε. Υπογράψει. Έχει υπογράψει την αλήθεια. Όχι, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε... Μην πουλάς το τζομάρι του γουρούνιου ακόμα, δεν πρόκειται. Okay, εντάξει, έγινε, έχεις δίκιο. Μην το πουλάς. Πρώτος το είπα. Είπα. Τι έχει να πει και ο αφήνω ένα μικρό παράθυρο, είπα. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα πει και ο Κυριάννης. Έτσι. Και από εκεί και πέρα. Έτσι. Εάν όντως τελικά φύγει, να πάει στο καλό, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι, μας χάρωσε υπέροχες στιγμές. Έτσι. Εδώ σίγουρα βελτιώθηκε, γιατί ενώ δεν ήταν συμμετοχικός, έγινε και συμμετοχικός. Αυτό που λες, συμμετοχικός. Έτσι, έγινε και συμμετοχικός. Ναι. Είναι τεράστιο και για αυτόν και για εμάς. Ναι. Θα αποτελεί το σημείο της αναφοράς, καριέρας το οποίο αναφοράς, θα αναφοράς. Σωστό. Την καριέρα του. Και από εκεί και πέρα... Σε όλους εμάς, όλοι λέγαμε πριγιογκόλ. Έτσι. Αλίμονο. Και αυτό λέω. Δεν απαξιώνουμε. Σε καμία περίπτωση. Και δεν απαξιώνουμε κανένα. Δεν μπορούμε να απαξιώσουμε τον πριγιογκόλ. Όχι, δεν είναι και έντιμο. Σαν... Ο οποίος τραυματίστηκε και πρώτο ερώτηση ήταν με την ΑΕΚ θα παίξω. Σωστό. Γύρισε από το Μουντιάλ. Μπορούσε να ξεκουραστεί. Και άλλες μέρες. Δεν το έκανε για να παίξει προκριματικά. Δεν τα ξεχνάμε. Δεν διαγράφουμε, δεν αφορίζουμε, δεν βρίζουμε. Απλά, εγώ λέω ότι πήγε σε ποδοσφαιρικό νεκροταφείο, πλούσιος όν, αλλά σε νεκροταφείο ποδοσφαιρικό. Αυτό λέμε. Ακόμα δεν πήγε. Εντάξει, λέμε τώρα, πήγε. Είπαμε. Είπαμε. Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό να αλλάξουν όλα. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Γεια σου, Γαϊδουράγκα. Μια γραμμή τελευταία, για να πάμε σε διάλειμμα. Δύο, μην παίρνετε άλλο για να πάμε σε διάλειμμα. Καλημέρα σα. Ναι. Χρόνια πολλά, Κωστή. Χρόνια πολλά. Καλώς τον. Έλα, Κλάους. Έλα, αγόρι μου. Έλα. Λοιπόν, θα βάλεις όριο στο νέο, το 2005 λεπτά θα μιλάει ο καθένας, τελείωσε, θα κόβεις, θα μπαμ. Έλα, μη χάνεις χρόνο. Λοιπόν, ευκαιρία κιόλας να έχει ενδιαφέρον το πρωτάθλημα, γιατί δεν τρώγαμε νύχη, ρε παιδί μου, τόσο καιρό και ανησυχούσαμε. Πάω και είσαι. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα φάμε νύχη. Και ότι ο ΑΚΠΟΜ. Να στο χαλάσε, φίλε. Έτσι όπως τον έκοψα, ρε παιδί μου. Όχι, δηλαδή, ο Άκου, φίλε, είναι παικταρά. Άλλου είδους παίκτης. Δηλαδή, αλλά πιστεύω δεν μπορεί ένας παίκτης ο οποίος όλες τις αθλητικές Αγγλίας να έχει κάνει 40 συμμετοχές, 20 γκολ και να λες, αχ, τι θα κάνω, πού θα αγοράζω παίκτη. Γιατί να αγοράζεις παίκτη. Σωστό. Δηλαδή, απλά μην μπει στη διαδικασία ότι είμαι ο Αντιπρίγιοβιτς. Θα είναι λάθος. Είναι ο Άκπομ, παίξε, φίλε, βάλε γκολ. Είναι καλύτερο. Έτσι. Ευκαιρία να το δείξω. Αυτά, χρόνια πολλά.
Και υπάρχει ο άτομο που δεν χρειάζεται να αγοράσουμε τίποτα. Έγινε Κλάους. Σε χαιρετώ. Hey. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Πάμε μια γραμμή τελευταία πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι. Καλώς το παιδί. Καλημέρα Κωστή. Καλημέρα στους αθλητήριους. Καλή χρονιά να έχουμε. Γεια σου Γεωπόνε. Έλα Γιάννη μου, χρόνια πολλά να χαίρεσαι τη γιορτή σου, φίλε. Να χαίρεσαι τη γιορτή σου, αδερφέ. Χρόνια πολλά σε όλους Γιάννηδες. Το τέρας που λέγεται ποδόσφαιρο δεν μας αφήνει να γιάσουμε. Πάμε να πάρουμε, να πάρουμε ένα τηλέφωνο να πούμε, να κάνουμε έκκληση να βοηθηθεί το τμήμα του μπάσκετ που μας έχει χαρίσει τόσες δόξες και τιμές. Και ναι, προκύπτει άλλο θέμα. Το τέρας που λέγεται ποδόσφαιρο να νίκει το φίλε. Λοιπόν, κάνουμε έκκληση να βοηθήσει όλος ο κόσμος. Αύριο, 7.30. Δεν μιλάμε για αύριο, Κωστή. Γενικά. Μιλάμε να βοηθήσει. Να βοηθήσει. Και κάνω έκκληση προς τα ΜΜΕ να βγουν τα πράγματα προς τα έξω και να μην υπάρχει μυστικοπάθεια και ό,τι είναι γνωστό να φαναρωθεί. Όλοι λοιπόν οι λάτρεις του Ιβάν και αυτοί που είναι πίσω από τον Ιβάν πρέπει, οφείλουν να τον προστατεύσουν. Βγαίνει προς τα έξω ότι υποσχέθηκε και δεν δίνει. Ναι, είναι αλήθεια ή δεν σωστό, είναι. Σωστό. Να βγουν να πούνε. Κάτι πίσω από την πλευρά του Πρέλεβιτς ή όχι. Αυτά πρέπει να βγουν προς τα έξω. Δεν μπορεί να υποβόσκονται πράγματα. Σωστό, σωστό. Να βγουν και να πούνε τι είναι αυτό. Αφήστε παραπέρα και λίγο το θέμα του Πρίγιοβιτς και ασχοληθείτε με κάτι άλλο που είναι πολύ σοβαρό. Γιατί σου λέω εγώ την πτυχή ότι αγγίζει τον Ιβάν. Άσε το θέμα του μπάσκετ αυτό καθεαυτό. Αγγίζει τον Ιβάν. Αφού λοιπόν αγγίζει τον Ιβάν, οφείλουν τα ΜΜΕ να το ξεκαθαρίσουν. Υποσχέθηκα πράγματα και γι' αυτό ανέβασε τον πύχη του μπάσκετ ο Μπάνετ ψηλά, ναι ή όχι. Ναι. Να μην υπάρχει θολό. Έχει προδώσει ο Μπάνετ την εμπιστοσύνη του Ιβάν, ναι ή όχι. Είναι ερωτήματα που οφείλουν τα ΜΜΕ. Αν υπάρχει κομμάτι, ναι, του ΜΜΕ που ασχολείται με το μπάσκετ. Σου διαβάζω, διαβάζω το μήνυμα που έστειλε. Καλή χρονιά και πάλι, είμαι πάντα σύντομος. Βάλε και χρονικό όριο σε όλους. Χρόνια πολλά και άκουσε το λίγο, πριν φύγεις. Χρόνια πολλά όλους. Καλή χρονιά να έχουμε υγεία, ναι, στον οργανισμό ΠΑΟΚ. Να πάρει το πρωτάθλημα, να τους φύγει η ψύχωση. Να ασχοληθούμε και με κάτι άλλο. Είσαι ΠΑΟΚ παντού. Ζήτω ενιαίος ΠΑΟΚ. Γεια σου Γιάννη. Διαβάζω πριν πάω στο διάλειμμα το μήνυμα της Μαρίας Βου. Το έστειλε πριν 55 λεπτά. Δεκάχρονο ζουμουσάκι. Δεν γίνεται με τα λεφτά του Πρίγιο να πληρώσουμε τα παιδιά στο μπάσκετ. Αφού ο ΠΑΟΚ είναι ένας. Ζουμουσού λέμε. Η οπτική γωνία ενός παιδιού. Τα παιδιά πολλές φορές λένε τις πιο σοβαρές αλήθειες. Να το ξέρετε. Είναι αφιλτράριστα όλα. Θα πάω σε διάλειμμα. Έχουμε πολλά μηνύματα που θέλω να διαβάσω στο Facebook. Σήμερα δεν κληρώσαμε κάτι γιατί αύριο έχουμε, ξεκινάμε με τριήμερα, ξεκινάμε με τραπέζια, με πολλά πράγματα που έχουμε να δώσουμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, το μονόπρακτο γκόλφο και 2019 θα το βάλουμε λογικά αύριο. Σήμερα έπρεπε να μιλήσουμε για το θέμα αυτό που μας καίει, για το θέμα αυτό το οποίο μας απασχολεί. Ούτε θέλουμε να γυρίσουμε την πλάτη σε αυτό που συμβαίνει. Δεν φυγοπονούμε, δεν φυγομαχούμε. Μας στεναχώρησε, μας χαλάει, αλλά υπάρχει τεράστιο αλλά με πολλά παρακλάδια αυτό το αλλά. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Αυτό που με απασχολεί, αλήθεια σας το λέω, ναι, περιμένω κι εγώ και θα ήθελα να γίνει ανατροπή και να μείνει. Να μείνει με όλη του την ψυχή και με όλη του την καρδιά εδώ, όχι αγκαρία, όχι αμάν έχασε τα πολλά λεφτά, αν είναι έτσι... Αν είναι ένας άλλος, να μην είναι ένας άλλος Πρίγιοβιτς, δεν θέλω. Αυτό που με απασχολεί εμένα είναι αύριο η Παναχαϊκή να κερδίσουμε στο κύπελο και μετά το Γιάννενο. Ο Ακπομ θα είναι, ο Καρέλης θα είναι, δεν ξέρω ποιον θα βάλει κορυφή, δεν με απασχολεί. Αυτό με απασχολεί. Ο ΠΑΟΚ. Το πρωτάθλημα θα το πάρουμε. Με ή χωρίς τον Πρίγιοβιτς. Με τη δική του συνεισφορά δεν διαγράφουμε, δεν αφορίζουμε, δεν παραγράφουμε όλα αυτά που συνέβησαν. Δεν ρίχνουμε λύθη σε αυτά που έχει κάνει σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Απλά νόμισε ότι έχει μπολιαστεί με περισσότερο φιλοδοξία. Αν τελικά αποφασίσει οριστικά να πάει και να θάψει την καριέρα του στην ποδοσφαιρική, στο ποδοσφαιρικό νεκροταφείο. Λοιπόν, πάμε. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Καλώς τον. Κωστή, ναι, προφητικά τα είχα πει την Παρασκευή, αυτό έπρεπε να έχει γίνει πιο μπροστά, να τον είχε να κάνει, ναι, μια προσαρμογή και να του βάλει μια ρήτρα 20 εκατομμύρια και με 15 που είχαν πει να το δώσει σε μια Εύρωτο, σε μια τότε, σε μια μεγάλη ομάδα και να μην μπορεί κάτι να τον πάρει με μια ρήτρα 20 εκατομμύρια. Δεν έγινε. Έχουμε ηγέτη όμως, φίλε, εγώ πιστεύω βαθιά στον Ιβάν ότι αυτές τις κρίσεις σε έχει αντιμετωπίσει σε πολλά επίπεδα και θα βγει ο ΠΑΟΚ πιο ενωμένος και πιο δυνατός. Που ακόμα δεν έφυγε, γιατί εντάξει είναι σίγουρα πολύ δύσκολο να τον κρατήσεις, τα λεφτά είναι εξωπραγματικά.
Και εγώ πίστευα ότι ίσως να ήθελε να, αυτά τα λεφτά να τα πάρει με τη μαγιά του στην Ευρώπη. Γιατί αν έπαιζε μια χρονιά ακόμα στον Πάοξ ο Μίλους και έπαιζε 7-8 γκολ στα προγραμματικά της ο Μίλους. Στέλιο, αυτά τα λεφτά δεν θα τα έπαιρνε. Όχι, όχι, δηλαδή, μπορεί να μην έπαιρνε ας πούμε 5 το χρόνο, να έπαιρνε 3,5 το χρόνο. Σε μια Αγγλία όμως. Ναι, εννοείται. Σε μια Ισπανία όμως. Σε μια Γερμανία, σε μια Ιταλία. Έστω σε μια Γαλλία, σε μια καλή γαλλική ομάδα ας πούμε. Ναι. Όχι όμως εκεί, φίλε. Εκεί, εγώ την Παρασκευή, χωρίς να ξέρω κάτι, γιατί με ρωτήσανε, έλεγες λέει για την Πυριοβίτσενα και για τους ελέφαντες που πηγαίνουν πίσω από τα νερά, λέει και πεθαίνουν, ήξερες κάτι, δεν ήξερα τίποτα. Να σου πω ρε παιδιά ότι είχα ρεπορτάζ. Τι να το παίξω να πούμε, Μυαλοπόλης. Δεν ήξερα κάτι. Απλά έλεγα ότι η φιλοδοξία που έχει ένας σαν αυτόν δεν θα τον σμπρώξει σε ένα μέρος που είναι νεκροταφείο ποδοσφαιρικό. Απλά τώρα που λέμε το προλαβαίνει κατά το θεραπείο, αν είχε γίνει μια προσαρμογή μέσα στο Δεκέμβρη, όλα αυτά τα είχαμε αποφύγει τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι. Τώρα θα πορευτούμε με το υλικό που έχουμε, πιστεύω θα γίνουν και διορθώσεις. Ερώτηση πάλι, σε αυτό που λες. Αν του είχε βάλει 15 εκατομμύρια ευρώ, ρήτρα, πιστεύεις ακόλωναν οι Άραβες να δώσουν 15 εκατομμύρια? Τι είναι, για αυτούς φίλε, είναι πώς αφήνουμε εμείς το 50 λεπτό στην κοπελίτσα που έρχεται να σερβίρει τον καφέ. Ναι, αλλά σου κάτι, θα έχεις γίνει τουλάχιστον μια μισή φορά πάνω μάγκας, ότι ξέρεις κάτι, εγώ πήγα να προλάβω μια κατάσταση, τον έδεσα τον παίκτη. Τον φώναξε τον παίκτη πέρσι και τον πήγε από τα 8 εκατοστάρικα στο 1,5 εκατομμύριο, του έβαλε 10 εκατομμύρια ρήτρα. Είναι και τι ρήτρα δέχεται ο παίκτης να μπει. Είναι και αυτό ως τέλειο. Όχι, η ρήτρα πάει αρμονία με τα συμβόλαια και την αμοιβή του παίκτη. Ο Ζαμπά έχει 20 εκατομμύρια γιατί έχει 5 χρόνια συμβόλαιο. Και αυτό, αλλά είναι και ο παίκτης, δέχεται ο παίκτης να του βάλεις μια τέτοια ρήτρα που πιθανόν να του κλείσει το δρόμο. Αν έρθει μια ομάδα από την Αγγλία ή από την Ισπανία να τον πάρει. Αν πιστεύεις δυνατότητες στο Ροζαμπά που είναι πιτσιρικάς και σου λέει εμένα η καριέρα μου. Και αυτό το επιχείρημα που να βλέπει ότι το ξέρει η καριέρα του Πρίγκιπιτς, έτσι θα γίνει και με όλα είναι σχετικά. Όλα είναι ατμός που έλεγε ο Βέγκος. Είναι ένα καλό κίνητρο για τους άλλους τους παίκτες ότι εδώ που είμαστε όλοι εξελίσσονται. Απλά ουδείς σαν αντικατάστατος παιδιά, εγώ πήγε στη δουλειά μου, έχω αντικαταστήσει, εντάξει άλλο θέμα, έχω αντικαταστήσει πολλά άτομα. Σε κάποιους δυσκολεύτηκα, σε κάποιους, αλλά ουδείς σαν αντικατάστατος. Αυτό το θυμόμαστε και ο ΠΑΟΚ ενωμένος και δυνατός θα πάρει τον double φέτος. Αυτά φίλε. Έγινε. Γεια σου Στέλιο μου. Να είσαι καλά. Γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Τον προγιούντρο αδέρφια. Τον προγιούντρο. Ζεύημο. Βέλη και τρενούτκε. Καλώς τον. Καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά να έχουμε. Γεια σου Κόραν. Πάνω απ' όλα. Έτσι. Να μην φεύγει το μυαλό μας από το στόχο. Να μην μας αποπροσανατολίζει κανείς τους. Βέβαια. Να θυμάστε ότι πρέπει να μάθουμε να σκεφτόμαστε σαν αυτούς, όχι να γίνουμε όπως αυτοί. Πολύ σωστό, στόχο πει. Να μπορούμε να τους αντιμετωπίζουμε. Έχουν λυσάξει. Έχουν λυσάξει, ράδια, τηλεοράσεις, site, τα πάντα. Ο στόχος μας είναι ένας, θα πάρουμε το πρωτάθλημα και το κύπελο ξανά. Νταμπλούχοι, και αυτό ξεκινάει αύριο με την Παναχαϊκή. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, όλα τα άλλα δεν πρέπει να απασχολούν εμάς. Σωστό. Λιγότερο, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα άλλοι είναι αρμόδιοι. Εγώ χαίρομαι αν ο Πρίγιοβιτς πάει εκεί και πάρει αυτά τα λεφτά πραγματικά, γιατί πιστεύω ότι τα αξίζει κιόλας, έτσι. Δεν είναι ότι δεν τα αξίζει το παιδί. Ναι. Από εκεί και πέρα, ουδείς αντικατάστατος, όπως είπε και ο προλαλήσαν, δεν μας ενδιαφέρει πραγματικά. Και να μην ξεχνάμε ότι παίζονται πάρα πολλά, διότι και η Λέγκια, η Λέγκια έχει 10% και σπρώχνουν από εκεί φουλ, παρακαλάνε φίλε αυτοί. Όπως εμείς λέγαμε τώρα, όπως εμείς τώρα λέγαμε, μακάρι να πάει ο Ροντρίγκες στην ομάδα αυτή, μας ενδιέφερε τι θα γίνει στην Γαλατασαράι. Να, τι θα γίνει. Έτσι, να μπουν 2 εκατομμύρια. Το ίδιο πράγμα σκέφτονται και αυτοί, έτσι. Ένα εκατομμυριάκι θα πάρει η Λέγκια. Έτσι, ξεκούραστα. Ένα εκατομμυριάκι θα πάρει η Λέγκια. Ξεκούραστα. Εμάς μας ενδιαφέρει φίλε ο ΠΑΟΚ. Αυτό μας ενδιαφέρει. Έτσι, ακριβώς, και δεν στεκόμαστε σε πρόσωπα. Έτσι. Ακριβώς. Και ξέρετε κάτι. Γίνεσαι μεγαλύτερο σωματείο με μεγαλύτερη έγκλη όταν κάνεις τέτοιες κινήσεις. Εννοείται. Η είδηση θα κάνει το γύρο του κόσμου. Δεν το συζητώ. Έτσι, ακριβώς. Τα λεφτά αυτά. Ασχέτως που ξαναλέω, πηγαίνει κάπου που είναι ποδοσφαιρικά. Αδέρφια μου, είναι δικό του καθαρά πρόβλημα προσωπικό αυτό. Ό,τι θέλει να κάνεις αυτό το κομμάτι. Τα σκεπάζει όλες σου τις ανησυχίες. Όλους τους τις αμφιβολίες τις σκεπάζει το χρήμα. Τέλος. Δηλαδή, ό,τι ενδιασμούς έχει, ό,τι ενδιασμούς έχει, φίλε, τις σκεπάζει το χρήμα, φίλε, τέλος. Λοιπόν, αν σκεφτούμε κι εμείς λίγο, μπορεί να κάναμε κι εμείς το ίδιο.
μπορεί και εμείς να κάναμε το ίδιο, αδερφέ. Δεν το ξέρουμε. Ναι. Όταν φτάνεις σε εκείνη τη στιγμή, δεν ξέρεις τι θα αποφασίσεις. Γιατί είναι πολλά τα λεφτά, σε ζαλίζουνε. Okay. Λοιπόν, και μπορεί να σώσουμε και άλλα πράγματα εδώ στον ΠΑΟΚ με αυτά τα 9, 8, 10 εκατομμύρια, ξέρω εγώ πόσα θα είναι. Ναι. Όπως είπε και το κοριτσάκι πολύ σωστά. Ναι. Ανέφερες. Η αθώα ψυχή αυτή και η αθώα, φίλε. Είδες, φίλε. Είδες. Σου λέει δεν υπάρχει, δεν είναι ΚΑΕΠΑ, αυτά είναι ο ΠΑΟΚ μου είναι όλα. Είμαστε ένα, έτσι είναι και έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Βόλεϊ, χάντμπολ, γυναικείο ποδόσφαιρο, παντού, τα πάντα. Πολλό, όλα. Έχει νεκόρα. Ζουμουσού, αδερφέ. Φιλιά, εννοείται. Μόνο ενωμένοι, Μόνο. Μόνο, αδερφέ, δεν το ξεχνάμε ποτέ, φιλιά. Έχει δίκιο ο Χρήστος που γράφει ότι όταν έκανε επιτυχίες η ομάδα, μονοστιλάκι στα πρωτοσέλιδά τους. Σήμερα που είναι να φύγει ο Πρίγιοβιτς, τεράστιο, όλη η πρώτη σελίδα, έτσι μπροστά, μεγάλα χτυπήματα και τέτοια. Δεν βάριεσαι. Πάμε, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Γεια σου Παναγιώτη. Χρόνια πολλά σε όλους τους Γιάννηδες και ιδιαίτερα στον ευεργέτη μας, τον Ιωάννη Σαββίδη. Ναι, έτσι. Δύο-τρία πραγματάκια πολύ γήινα και ανθρώπινα. Λοιπόν, κύριε Γιάννη, θέλω να δεις στα μάτια το λαό του ΠΑΟΚ και όταν κάνεις τη συνάντηση με αυτόν τον ποδοσφαιριστή που τον αγαπάω, εγώ προσωπικά μιλάω, ναι, ναι. Ειλικρινά, το έχω δηλώσει άλλωστε, να πράξεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Από εκεί και ύστερα, το τι θα γίνει, εγώ θέλω να μας βγάλει πιο ενωμένους και πιο συσπηρωμένους γενικά σε όλα τα τμήματα του ΠΑΟΚ και να ανταπεξέλθουν τα τμήματα του ΠΑΟΚ στους στόχους που έχουν. Έτσι. Αυτό θα γίνει έτσι κι αλλιώς. Μείνει δε μείνει. Την προσπάθειά του είναι βέβαιο ότι θα την κάνει. Έτσι, πάνω. Λοιπόν, σίγουρα. Αυτό. Θέλω να κοιτάξει στα μάτια το λαό του ΠΑΟΚ και να πει αυτό που πρέπει να πει. Από εκεί και ύστερα θέλω να είμαστε ενωμένοι, να μην ακούτε κανέναν, μην διαβάζετε τίποτα. Κυκλοφορούν παντού σκουπίδια. Ειλικρινά. Μεγάλα σκουπίδια. Ευκαιρία πάλι για να μετρήσουμε φίλους λοιπόν, και εχθρούς. Την αγάπη μου, Ζουμουσού. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Φιλιά. Μόνο ενωμένοι, ξέρεις. Έτσι. Μόνο ενωμένοι. Φιλιά πολλά. Ό,τι κάναμε μέχρι τώρα το κάναμε όταν ήμασταν συγκυρωμένοι και ενωμένοι. Μόνο. Γεια σου λοιπόν, Παναγιώτη. Την αγάπη μου, Ζουμουσού. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Και δεν θα πάψω να τον αγαπάω ποδοσφαιρικά. Άσχετο. Ποτέ. Δεν πρόκειται. Στιγμές. Δεν διαγράφω. Τίποτα. Και δεν ξεχνάω. Τίποτα δεν μπορώ να και δεν ξεχνάω. Φιλιά. Γεια σου Παναγιώτη. Λοιπόν, μην παίρνετε άλλο τηλέφωνο, να πάρουμε άλλες δύο γραμμές και να πάμε τέλος εκπομπής, να μην φάμε χρόνο από τα παιδιά. Καλημέρα! Ναι! Έλα Κωστή μου, καλημέρα. Καλώς τον. Έλα, Βασίλη μου. Πάμε. Λοιπόν, χρόνια πολλά καταρχήν και εκ μέρους μου για τους Ιωάννηδες, ναι. Για τον πρόεδρό μας το μεγάλο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αλεξάνδρε τον Πρίγιοβιτς για την προσφορά του. Έδωσε αυτά που έδωσε, ήταν τεράστια στην ομάδα μου. Πραγματικά τον αγαπάω και θα μείνει στην καρδιά μου σαν μεγάλος ποδοσφαιριστής, σαν μεγάλος βολτζής. Οπότε, σύν αυτό, αφήνει και 10 εκατομμύρια στην ομάδα, παιδιά. Δεν μπορεί το παλικάρι, όταν παίρνει πενταπλάσιο μισθό, να παραμείνει, να χαλάσει την καριέρα του, ας το πω. Όχι. Θα πω τη ζωή του. Γιατί τα λεφτά είναι τρελά, οπότε, για μένα είναι ηθικό άτομο, γιατί θα βγουν πάρα πολλοί να το χαρακτηρίσουν διάφορα κοσμητικά επίθετα. Όμως, θέλω να τον ευχαριστήσω, γιατί μας έχει προσφέρει πάρα πολλά. Φυσικά. Επίσης, Κωστή μου, δεν τα ξεχνάμε, ούτε τα διαγράφουμε. Έτσι, μπράβο. Εμείς είμαστε ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ περάσαν τόσα και τόσα είδωλα. Εμείς στον ΠΑΟΚ αγαπάμε τα τέσσερα γράμματα, αγαπάμε το σήμα μας. Λοιπόν, έτσι. Τώρα χρειάζεται η μεγάλη υπερπροσπάθεια, γιατί δεν είναι απλά προσπάθεια, τώρα χρειάζεται υπερπροσπάθεια. Να καλυφθεί όπως, το κενό. Όπως ήρθε από τη Λέγκια Βαρσοβίας, άλλο ένα τέτοιο μπορεί να ξαναπάρουμε, οπότε η ζωή συνεχίζεται. Ή μπορεί να είναι ήδη εδώ ο αντικαταστάτης του. Καθόλου απίθανο, αλλά... Μιλάω για τον Τσούμπα. Ακπομ. Ναι, έτσι, μπράβο. Στο χέρι του είναι τώρα. Να τη ευκαιρία, άρπαξε τη. Γιατί έτσι. Δεν είχες χρόνο να παίξεις τώρα. Μπες και. Έτσι και βάλε. Βάλε γκολ συνέχεια. Βγάλε μας τα μάτια. Άρπαξε την ευκαιρία. Το ίδιο ισχύει για τον Καρέλη, ναι.
θα σου κάνω μια ερώτηση μόνο και μόνο. Όταν ήρθε ή υπήρχαν αυτά τα φόντα για αυτό το παίκτη που σήμερα έχει εξελιχθεί σε εμάς? Όχι βέβαια. Κανένας δεν πανηγύρισε. Είπαμε τι καλά παίκτη από τη Λέγκια. Γι' αυτό λέμε ματάκι, χορταράκι πάντα. Έτσι, για όποιον έρχεται. Έτσι, έγινε πράγμα. Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Πάμε τελευταία γραμμή. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Πέσαμε, πέσαμε. Λοιπόν, διαβάζω τελευταίο μήνυμα της Νανάς. Ήθελα κι άλλα να διαβάσω, δεν πρόλαβα. Να χαίρεσαι το Γιαννάρα σου, αυτό έχω να πω. Στη Χρύσα να χαίρεται το Λεβέντι της, τον Κανακάρι της. Αυτό το υπέροχο και ξεχωριστό παιδί. Το υπέροχο και ξεχωριστό παιδί. Έτσι τον κύριο Λουκά να χαίρεται το Γιαννάκι του. Θα ξεχάσω άμα... Λοιπόν, λέει Νανά, καλημέρα και χρόνια πολλά σου εορτάζοντες. Θλιβερό αυτό που γίνεται με τον Πρίγιο Κωστή. Το χρήμα είναι μεγάλος διάολος για την ψυχή του ανθρώπου. Θέλει να φύγει στο καλό και τον ευχαριστούμε για ό,τι έχει κάνει. Το θεωρώ όμως ανόητο να παρακαλέσει ο Σαββίδης να μείνει. Ακόμα κι αν οι Άραβες θέλουν να δώσουν σε δόση τη ρήτρα του. Γιατί είναι σίγουρο ότι αφού πήγε στην Αραβία για να τον κουβεντιάσει, αυτό και μόνο εμένα μου δείχνει πως το μυαλό του είναι ήδη εκεί. Ακόμη λοιπόν, κι αν μετά από παρέμβαση Σαββίδη με αύξηση και οτιδήποτε άλλο θα βλέπουμε κάτι χαμένα δοκάρια και τέταρτε ευκαιρίες, θα τραβάμε τα μαλλιά μας, θα τρώμε τα νύχια μας. Στο καλό να πάει, και με όλα αυτά μου ήρθε πάλι στο μυαλό ένας τιτανοτεράστιος. Κάποιος που η αγάπη του για τον ΠΑΟΚ δεν μπήκε ποτέ πάνω από το χρήμα. Μόνο γι' αυτόν άξιζαν δάκρυα. Όποιος αγαπά τα τέσσερα γράμματα και το λαό του, αυτός και μόνο αξίζει να φορά το δικέφαλο στο στήθος. Εμείς μαζί, ΠΑΟΚ 1926. Φυσικά εννοεί τον Παύλο. Αυτά είχαμε να πούμε. Δεν θέλω να φάω όλο χρόνο γιατί έρχονται είσαι τα παιδιά. Είσαι ο μόνος. Αδερφέ μου. Είσαι ο μόνος που δεν θα πουλούσες ποτέ. Το πιστεύω. Δεν το λέω τώρα για να σε γλύψω στον αέρα. Ο μόνος. Το κάναμε, φίλε. Άστο, μην το ψάχνεις. Άστο, άστο. Δεν θα πουλούσε ποτέ τον λίμπερο. Άστο, φίλε, τα κάναμε αυτά. Δεν χρειάζεται. Ασλαμά, άστατα. Δεν χρειάζεται τώρα. Άστατα. Τα έχουμε πει. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Ετοιμαστείτε, έρχεται η Τρόικα. Δεν χρειάζεται. Τα είπαμε. Στο μικρό κοσμό το καθένας τι έχει κάνει. Έτσι. Θα πάμε σε τέλος εκπομπής. Θα τα πούμε εμείς αύριο. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Bye, 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 bye.